Αχ, ρε Σωτήρη μου. Καλημέρα, αδέρφια, καλημέρα, καλημέρα. Επιτέλους ήλιος, ρε παιδιά. Δηλαδή, από το βράδυ της Κυριακής, επιτέλους. Έσπασε η μουντίλα. Επιτέλους. Ήλιος. Ήλιος. Δεν υπάρχει αυτό. Ήλιος. Επιτέλους, είδα λίγο φάτσες χαμογελαστές. Έβλεπα σκυθροπούς ανθρώπους από το βράδυ της Κυριακής. Επιτέλους, σήμερα είδα ανθρώπους με πρόσωπα κάπως χαμογελαστά, κάπως ευδιάθετα. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη που ακούει Λίμπερο 107,4, που μέσω του διαδικτύου μας ακούει παντού. Αδέρφια, να είστε καλά. Keep on bloody rocking. Βρε τον δασκαλάκι τον αλήτη, το θεωρώ τώρα μην το όταν μπει ο Χρήστατος μετά το μετά, κάνουμε. Μετά. Παναγιώτη αυτό τώρα μένει έτσι. Ποιο. Για γίνεται λίγο προς τα μέρη. Τώρα θα το κάνουμε. Στο διάλειμμα, ναι. Εντάξει. Στο διάλειμμα. Ναι. Στο διάλειμμα. Ναι. Τι λέει. Μας και παρανιάζει, μας κάνει ο Ρωμανίστα. Ρωμανίστα, θα διαβαστεί το μήνυμά σου σε λίγο. Το ζήσα σλαμάκι αυτό το πράγμα σήμερα. Γιατί σήμερα έχουμε λίγο. Το ζήσα και αυτό, φίλε. 45 χρονών γυναίκα να μπαίνει στο ταξί, να την πηγαίνει αγγελάκι και στα 4,5-5 λεπτά περίπου να κάνει 9 φορές. 9 φορές συγκεκριμένα. Το σταυρό της. Όχι, το σταυρό της. Αυτό το πράγμα. Ποιο. Απίστευτο. Εντάξει, ωραία. Το έκανε Ελληνίδα, φίλε. Ελληνίδα. Άντε, Έλληνα το έχει κάνει. Το ακούω κατά συχνά έτσι. Μου γυρνάει τα άντερα σώτου. Μου γυρνάει τα άντερα. Λοιπόν, πάμε. Όταν το κάνει, ο παιδί δεν με πειράζει. Όταν το κάνει, έτσι ανέμενε. Ξέρω, ρε, μου γυρνάει τα άντερα. Το ξέρω, παλικάρι μου, παιδαρά μου, το ξέρω. Λοιπόν, είναι η Τρόικα και για ένα ακόμη πρωινό Τετάρτη είναι απέναντί μας ο Σωτήρης, ο Δασκαλάκης, ο οποίος ελπίζω ότι έχει βρει το κομμάτι το οποίο του ζήτησα. Μου απαντάει ναι, βέβαια, λέει μην κοιμάσαι. Νόμιζα σήμερα ότι φοράει t-shirt ball thrower, αλλά βέβαια φοράει Beowulf. Τη σερτάρα, κάτσε καλά. Αυθεντικό είναι. Αυτό είναι αυτό. Ναι. Πού το κάνει κούτρα αυτό, κάπου κούτρα. Στο κόμικ. Στην έκθεση. Στα κόμικ. Εκείνο που με. Α, νόμιζα σε αυτό με παίρνει τηλέφωνο για να μου δώσει την κούτρα. Να κάνω κούτρα πάνω στην κούτρα. Απίστευτο. Ο Σωτήρης ώρα εξηγήθηκε πολύ ωραία. Δεν μπορούσα να πάω ούτω ή άλλω εγώ. Κοιμόμουν κιόλα. Μπορώ να έχω σήμερα ένα μότο να το λέω. Όχι συχνά, αλλά το πω 5 φορές. Φέρτε μου τη United να τη σκίσω. Ωραίο, μπράβο. Φέρτε μου τη United να τη σκίσω. Τη σκιά τη Λίβερπουλ συγκεκριμένα. Ωραία, ωραία. Τα πας καλά. Ωραία. Λοιπόν, είναι η Τρόικα με Τσαλτίδη, Παπαδόπουλα, με Ασλαμή για τους φίλους Ασλαμά. Επικοινωνία προς το παρόν μόνο SMS-ική. Κάνεις ό,τι έκανε δηλαδή ο Ρωμανίστα, ένα από τα αστέρια μας από τον ομό Αττικής. Είμαστε περήφανοι που έχουμε τόσο μα τόσο κόσμο εκεί. Μας τιμά ιδιαίτερα γιατί πολύ απλά προτιμά από 800 ραδιόφωνα της πρωτεύουσας να ακούει εμάς και εννοώ είτε ιδιωτικά είτε το κρατικό ραδιόφωνο, οπότε και είναι τιμή μας και καμάρι μας. Από εδώ πούμε τώρα το μήνυμά του να το δω καλά, η αλήθεια είναι λίγο δύσκολο, κάτι ψιλοβλέπω, αλλά ούτως ή άλλως δεν βιαζόμαστε. Να καλημερίσουμε, όπως είπα και πριν, όλο τον κόσμο, ιδιαιτέρως όμως σήμερα, ιδιαιτέρως να καλημερίσουμε τους μουσικούς του δρόμου. Σωτήρη, αν είσαι έτοιμος, ας το κομμάτι να παίζει και ας το έτσι για χαλή για το πρώτο μας, για το πρώτο μας τέταρτο. Λοιπόν, αδέρφια, σήμερα στις 12 η ώρα, δηλαδή τελειώνουμε κομπή εδώ πέρα, 12 η ώρα εμείς, εκείνη την ώρα, 12 η ώρα, υπάρχει μια σιωπηλή διαμαρτυρία. Υπάρχει μια συγκέντρωση, παύλα διαμαρτυρία, όλων των μουσικών, οι οποίοι θα συμπαρασταθούν στην κοπέλα, μουσικό του δρόμου, η οποία συνελήφθη και δεν είναι η πρώτη σύλληψη, έχουν προηγηθεί και άλλες, θα είναι μια άηχη διαμαρτυρία. Όλοι οι μουσικοί θα έχουν στα χέρια τους το μουσικό όργανο το οποίο παίζουν και θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Αριστοτέλους απέναντι από το πολυδύναμο αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου. Εκεί στη γωνία με Ερμού. Πλατεία Αριστοτέλους με Ερμού. Είναι μια άηχη σιωπηλή διαμαρτυρία. Θα είμαι και εγώ. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Μετά την εκπομπή θα είμαι και εγώ εκεί, θα μου πεις εσύ με τι όργανο, κρατώντας το τριγωνάκι μου. Το φαλακρό με το τριγωνάκι. Απίστευτο χιούμορ. Λοιπόν, είναι πραγματικά τραγικό, το τόνισε και ο Δημήτρης Ζερβουδάκης χθες σε μια συνέντευξή του. Άμα το είπε ο Ζερβουδάκης, εντάξει, κάτσε. Γιατί είπε ο Ζερβουδάκης. Ακόμη ισχύει για τους μουσικούς του δρόμου, ισχύει ο νόμος μεταξά. Ναι, όσο κι αν ακούγεται παράλογο, ισχύει ο νόμος μεταξά. Όταν δίνουμε το κέρμα μας, και εγώ το κάνω πολύ συχνά, στα μέτρα του δυνατού βέβαια, σε μουσικό του δρόμου, ναι, θεωρείται πηγαίνεις μέσα για τον νόμο επαιτίας, τον νόμο περί επαιτίας. Είναι τραγικό, δεν το γνώριζα. Άντε ρε, αλήθεια λες. Εγώ το έμαθα εψέ. Τι λες. Ότι ισχύει ο νόμος
περί επαιτίας. Λοιπόν, μπορείτε όλοι που μας ακούτε. Σε όλους τους Έλληνες δεν τον απασχολεί. Για οποιονδήποτε στον δρόμο, Μάριε. Για μουσικό του δρόμο. Για μουσικό του δρόμο. Για μουσικό του δρόμο. Μπορείτε λοιπόν σήμερα να πάρετε το όργανό σας και να πάτε στην πλατεία Αριστοτέλους, στο ύψος του Σερμού, απέναντι από το πολυδύναμο αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου. Καλημερίζουμε τους άντρες του εκεί και ειδικά τα παιδιά που τόσο μα τόσο πολύ με αγαπάνε και κάποιοι από αυτούς με έχουν φέρει και δώρα από ταξίδια τους, είτε ανά την Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, και να κάνετε μία σιωπηλή διαμαρτυρία. Θα δώσουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express στην πρώτη απάντηση που θα έρθει, και μου την έθεσε εψέ το βράδυ ένας φίλος. Άλλος ένας, μετά το ζευγάρι. Γιατί δεν αναμένεται να είναι εκεί ο Γιάννης ο Αγγελάκας. Στη συγκέντρωση δεν θα είναι ο Γιάννης ο Αγγελάκας. Στην πρώτη σωστή απάντηση θα δώσουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Για ποιο λόγο ακούστηκε ότι δεν θα είναι εκεί στη συγκέντρωση ο Γιάννης ο Αγγελάκας? Γιατί το κάνεις? Επειδή τι είναι αυτός? Του ζούτσε κάτι. Ναι, σε βάσου το λέμε κάτι, κάτι όμως. Αν θες να φύγω, αν θες να φύγω, να φύγω. Εγώ δεν έχω ιδέες, ούτως ή άλλως δεν έχει και νόημα πια να είμαι εδώ πέρα. Λέμε κάτι, μη μιλάς πάνω μου, το κάνεις συνέχεια. Και ό,τι θέμα βάζω, το κάνεις υποπίεση. Μου το κάνεις, κάνει έτσι, υποπίεση. Θέμα έκανες. Διαγωνισμούς βάζουμε, τον θέμα βάζουμε. Τον Αγγελάκα που έχει είναι θέμα. Θέμα επειδή σε έχει ρίξει κοιλόπιτα. Ναι, είναι καμιά μπαγιά. Είναι δυνατόν ο Λίμπερο να κυνηγάει αυτόν τον εξαίρετο τραγουδιστή επειδή εσύ έχεις προσωπικό θέμα μαζί του? Ωραία, δεν κάνει. Μεγάλο ρόλο εκείνο κάνει. Θα πει σε λίγο ότι υπάρχουν αθλητικοί δημοσιογράφοι που κυνηγάνε επίτηδες παίκτες. Μπράβο. Καθόλου δεν υπάρχουν. Καταρχήν δες πως έχεις κάτι φωνή μου, εσύ φταίς. Ναι. Εσύ φταίς. Γιατί έγινε η φωνή σου? Εσύ φταίς. Από αυτό εδώ έγινε η φωνή σου. Εσύ φταίς. Καλά λέει ο Κόλκας. Μαρία. Για τον λόγο αυτόν που έγινε το χέρι μου. Αν δώσεις χρήματα μόνο σε μουσικό του δρόμου. Γιατί ρε Παναγιώτη, αν σε δούνε τώρα ναι. Να δίνεις κάτω ένα ευρώ εδώ, παίζω εγώ μελώτικα. Mm. Παίζω μελώτικα. Άλλο θέλω να σου πω. Στο φανάρι όλος κάνει ρε φίλε διάφορα κολπάκια, έτσι. Αυτό δεν είναι μουσικός του δρόμου, ναι. Α, μόνο για μουσικούς του δρόμου. Πάμε ξανά τα ελληνικά, μου νομίζω αρκετά καλά. Το να δίνεις λεφτά ναι. σε μουσικό του δρόμου, ωραία. Να τον βοηθάς οικονομικά, ναι. εμπίπτει ναι. στην κατηγορία περί επαιτίας. Πες μου πόσοι επαιτία έχουν γιατί δεν είναι το άλλο. Τι δεν κατάλαβες το. Πες μου πόσοι. Επαιτία, γιατί περίμενε. Δεν είναι το άλλο να κάνει όλα αυτά διάφορα ζογκλερικά ρε φίλε. Από τώρα να πας αλλού δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω, λίγο. Δεν είναι μουσικός αυτός. Πες μου πόσοι έχουν συλληφθεί με αυτόν τον νόμο. Μα το είπα, το κατάλαβα άλλος με την πρώτη απέναντί μου. Ξέρω τι είναι ο άλλος, Γιάννη. Περίμενε. Πες μου πόσοι έχουν συλληφθεί. Πόσοι έχουν συλληφθεί. Μουσική του δρόμου. Πάντως το κύριο που ξέρω ότι η κοπέλα χθες δεν είναι η πρώτη, η προψέ που τη συνελήφθη. Άρα έγινε. Δεν είναι η πρώτη. Αυτό δηλώ σου πει. Έγινε. Μα έχουν γίνει βέβαια. Έγινε. Άλλο, η κοπέλα αυτή, για την, με αφορμή την οποία στη σύλληψη γίνεται σήμερα η συγκέντρωση, ναι. δεν είναι η πρώτη. Γι' αυτό το λόγο έχουν συλληφθεί κι άλλοι. Ανά την Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο συνελήφθη. Για αυτό, μουσική και αυτό, τέτοια αυτό, ή για άλλο. Ως μουσικός του δρόμου. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Και ποια είναι. Βγήκαν ρε φίλε, όχι, πυροβόλησε έναν και εμείς τώρα την υπερασπιζόμαστε και λέμε τι ωραία, να πυροβολήσουν κι άλλους. Και ποια είναι η τιμωρία. Δεν ξέρω η ποινή ποια είναι, ρε παλικάρι μου. Γιατί παίζει ρόλο, ρε φίλε. Αν είναι ένα πρόστιμο. Χρήσα θέμα, δεν το γνωρίζω. Είναι σαν να αποδίδεις επειδή ο άλλος πουλάει τα κάστανα και δεν με πληρώνει ΦΠΑ. Ρε παλικάρι μου τώρα, δεν ξέρω. Μουσικός του δρόμου πάντως για μένα έχει, να συλλαμβάνεται. Έχει σημασία. Ποια είναι η ποινή, δεν ξέρω. Έχει δίκιο, ρε φίλε. Ηθικά το δει έτσι. Εγώ δεν δέχομαι ούτε ποινή ενός ευρώ. Έτσι. Έχει δίκιο. Λες. Μόνο που λες ποια είναι η ποινή, να κρίνω την ποινή. Εγώ κρίνω την πράξη, την ενέργεια. Αν είναι μαλακή, τι είναι, τι σημαίνει αυτό. Α, εντάξει, όταν, okay, υπάρχει, όταν υπάρχουν χρήματα στη μέση. Ναι. Με τους μουσικούς δρόμους είναι κάτι πολύ πολύ ιδιαίτερο, παιδιά. Συμφωνώ. Δεν είμαι νομικός. Συμφωνώ είμαι ότι, μαζί σου. Ότι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και φυσικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο νόμος. Αλλά όταν υπάρχουν χρήματα στη μέση. Τότε να συλλαμβάνεται και αυτό ο άλλος που παίρνει μπουρμπάρε, φίλε σερβιτόρος. Δηλαδή στο Παρίσι, στο Παρίσι και στο Βερολίνο. Από τα βασικά που λέει κάποιος όταν επιστρέφει. Δεν αναγνωρίζεται τον μπουρμπουάρ ως εισόδημα. Ναι. Δεν αναγνωρίζεται, είναι μαύρο χρήμα. Ναι, βέβαια, μαύρο χρήμα. Ναι, αν λοιπόν κινηθεί διαδικασία, ναι. μπορεί να έχει, να συλληφθεί, ναι. Όπως το λες. Κανονικά πρέπει να ναι, το εντάξει. περάσει στο μηχάνημα πλέον. Ναι. Γράφει μπουρμπουάρ 10 ευρώ. Ναι. Έτσι υπάρχει ναι, διαδικασία. Παρίσι, Μάρι, Μάρι. Απλά πάμε σε πολύ. Βερολίνο, Παρίσι, πάντως στις ευρωπαϊκές πόλεις, το Άμστερνταμ. Ναι. Εκείνο που ομορφαίνει τις πόλεις είναι η μουσική του δρόμου, η καλλιτέχνη του δρόμου, η ζωγράφη του δρόμου. Όπως δηλαδή, πέρα από το. Όπως τη Ρώμη, ζωγράφη. Από το σημαντικό αυτό θέμα, υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά ζητήματα που μας
που μας συλλαμβάνουν καθημερινά εντός εισαγωγικών. Βέβαια. Για μένα και ο ηχολήπτης πρέπει να συλληφθεί όταν μπαίνω πρωί-πρωί και μου λέει: όχι, έλα από το φύκι, από το ξεκινάω να κάνω εισαγωγή και μου λέει: έλα να δεις και να γελάσουμε το. Εγώ το θεωρώ ντροπή αυτό. Όχι, είναι εξαφανίστη, χαμόγελο αυτό, τέτοιο. Μεταξύ, να σου πω κάτι. Αυτό είναι πάλι, το είπα παλιό. Πριν 10 χρόνια, 11. Ναι. Είμαι... Ενώ τώρα μας εδούν, δεν εμπνευστούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Τα παγωσού. Τι εξαφανίστηκε, φίλε. Τη Δευτέρα έκανα 4 ώρες εκπομπή. Δηλαδή, πόσο να κάνω, 28 ώρες. Αυτό έχει δίκιο, Σωτήρη. Τι εξαφανίστηκα, δηλαδή. Η φωνή χάλασε για τη γιούχα στον προπονητή, όχι. Δεν υπήρξε καμία γιούχα στον προπονητή. Γιούχα στον προπονητή από ποιον πήγε. Χειροκρότησε. Να σου πω κάτι. Αυτές οι βλακίες, τα ψέματα που λένε. Βγήκε ο άλλος από τα Γιάννητσα και είπε: ορμήξαν στην αποστολή. Ρωτάω, γιατί με τον Πάουκ δεν έκανε τριπλή αλλαγή στο 80 προς τα Γιάννη, κατάλαβε για πάρει το μάτς, κατάλαβε. Αυτό λέω. Μήπως υπάρχουν έτσι ψύχοι. Σωστό. Σωστό. Του κόσμου, κάποιοι α πούμε, του λέει μήπως. Ο κόσμος, ρε φίλο, τα χάνεις από τον ΠΑΟΚ. Ακόμα και τον. Πες τον καλύτερο προπονητή του κόσμου, ρε. Ο Σούλης Παπαδόπουλος. Ο Μουρίνιο. Ζωσέ Μουρίνιο, ναι. Ο Μουρίνιο, ναι. Σίγουρα ένα στου τρει καλύτερου. Ένα κόρε 80 λεπτά. Ο Μουρίνιο, ένα προπονητή θα ξεφωνήσει. Καλά κάνει ο κόσμος, απαιτητικός είναι. Την θηλιά που έκανα χθες, Παπαδόπουλε, αν το έχει το μάτσο όλο. Η κακομοιριά. Την θηλιά που έκανα στη Γιουβέντους, τελευταίο 25 λεπτό δεν λέγεται. Α, το 20 λεπτό τη τούμπα όμω δεν υπάρχει. Απλά η διαφορά. Έχουμε να πούμε γι' αυτό. Λοιπόν, να πούμε του διαγωνισμού. Φέρτε την κοιτάξα. Δίνεις κάτι, Γιάρη. Δίνουμε. Δύο εισιτήρια Άρης Ολυμπιακός. Ωραία. Η κατά για 30 πόντους έχασα χθες, να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε τους διαγωνισμούς μας. Στα παπάκια μου. Εν τω μεταξύ, περίμενε. Πάλι έχασε ο ΠΑΟΚ. Ναι, παλικάρι. Ο ΠΑΟΚ πάλι έχασε. Αυτός με τον Άρη και την κατάγια από την προηγούμενη εβδομάδα ασχολείται. Στιχολών. Άμπρα κατάγια. Αυτοί που δεν ασχολούνται. Πάλι ο ΠΑΟΚ έχασε. Στιχολών. Λεπτομέρειες η ΠΑΟΚ. Στιχολών. Δεν πειράζει. Τρεις ήττες έχει. Στιχολών. Τρία στα τρία έχει αυτός. Με τον Άρη ασχολείται αυτός. Θα φέρω κουματσιώτη, ρε. Λοιπόν. Και κουκλάκι. Πάμε τους διαγωνισμούς μας και μετά τους. Πάμε τους διαγωνισμούς μας και μετά τους χορηγούς μας. Είναι τρεις διαγωνισμοί λοιπόν. Δίνουμε δύο εισιτήρια, τα λέμε χρονικά. Πέστα. Για το Άρης Ολυμπιακός, ματσάρα στο μπάσκετ, Κυριακή απόγευμα, στο Νίκ Γκάλισκο. Άλλαξε. Και αυτό άλλαξε, πήγε Δευτέρα, ναι, μπράβο, τάξε. Περίμενε. Χθες μας έλεγε. Διπλή αγωνιστική. Δεν γίνεται να αλλάξει να πάει Δευτέρα, λέγε ότι παίζει Ολυμπιακός. Τώρα που άλλαξε. Υπέθεσα ότι είναι το μάτι το Σάββατο, την Κυριακή, μόνο και μόνο γιατί είχε Ολυμπιακός δύο παιχνίδια την επόμενη εβδομάδα. Έλεγε δεν γίνεται να αλλάξει. Το θυμάμαι. Εντάξει, ανθρώπινα γίνεται. Θα πάει να γίνει Δευτέρα. Τώρα πήγε Δευτέρα, υπέθεσα. Γιατί δεν μας πάνε μας Κυριακή. Είσαι ο ορισμός της παραπληροφόρησης. Μήπως δεν μπορεί να το γεμίσει το γήπεδο η επαρχία του Αλεξάνδρου. Το μόνο που κάνεις είναι να τρολάζεις για δεκαετία του 80. Το 85, το 86, το 87, το 88. Και όμως ξεκλειστράζα χέλι. Εσύ όμως αν είσαι μάγκας, του λες πάμε λίγο στα 70's. Και δεν πάμε. Όταν ο Ολυμπιακός πήρε όλη την τούμπα δικιά του. Ναι, με δυναμό και έβου. Το 75. Στο ψιθύρισε και κάποιος σε σένα αυτό. Στο ψιθύρισε. Με δυναμό τη φλήτας. Εσύ γιατί δεν το είπες. Δυναμό και έβου ήταν ασλαμά. Δυναμό τη φλήτας, δεν μου και έβου. Δυναμό και έβου. Πραγματικό γεγονός άρα. Άρα, όλοι τούμπα στον Ολυμπιακό. Όλοι τούμπα στον Ολυμπιακό, μια χαρά. Και ο Ατήλιο Κερκίδα. Και ο Ατήλιο Κερκίδα. Στην 4. Επαναστάτε. Αυτά είναι. Και εσύ όμως έκανες κάτι φιλικά. Κάτι φιλικά με τον επικό σκοτάμες του Γκάρδι Ολυμπιακού κτλ. Κατάλαβες. Μετά άλλαξε βιόλα, παίρνει τον Καργαμάνι. Κατάλαβες τι γίνεται. Εγώ. Όχι αυτό, εγώ. Εσύ, ναι, ποιο εγώ. Φυσικά εμένα κάλεσε. Ο Μαβάρα είχε ρε φίλε. Ο Μαβάρα είχε ρε φίλε τότε. Δεν κάλεσε εμένα. Το Ρήνο, του Γκάρδι, και Ολυμπιακό. Βέβαια. Είχε πάρει και κοφίδι τότε, βέβαια. Ναι. Και μου έδωσε η Λόλα Νταϊφά. Έχω ένα πακέτο ολόκληρο. Μπράβο, και μου λέει σε πολύ ωραίο αγόρι, ό,τι θέλεις. Καλημέρα, κυρία Νταϊφά. Πόσο χρόνο ήταν, κυρία. Γυναικάρα. Τώρα, γυναικάρα. 95 σε είπε, είσαι πολύ ωραίο αγόρι. Όχι, μου λέει, είσαι πολύ διαβασμένος και πολύ καλό παιδί μου φαίνεσαι. Φαντάζομαι τι πήγε. Ό,τι θέλεις για τον Ολυμπιακό θα επικοινωνείς μαζί μου. Τότε για τον Πάο. Από την Τουμπάρα δεν περνάμε. Ας έχουμε καβάτσα τον Καφτατζόγλιο, κατάλαβες. Η Λόλα. Τα θέλει όλα. Δεν περνάμε αφού παίζανε εντός έδρας. Του έδωσε το γήπεδο και παίξανε μέσα στην έδρα. Παίξανε όλη του μπακόκινη. Του λέω κάτσε να δώσω δωράκια σου. Θάβονται αυτά. Το 75 όλοι ο Ατήλιο και στην 4. Έτσι έκανε. Κάτσε ρε, δεν ακούω, λέει, ρωτάει κάτι ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης. Συγγνώμη ρε Σωτήρη. Μπορεί να ήταν αλλού σε άλλη θύρα. Μπορεί να ήταν επίσημα. Εγώ λέω ήταν στην 4. Μπορεί να ήταν σε αλλού ο άνθρωπος. Τώρα έχει και εικόνα ο κόσμος το 75 πάνω, Πορτολεόνα και τέτοια πράγματα. Που ξέρεις όλοι πηγαίνω παντού, έτσι. Ναι ρε, το ξέρω, εννοείται.
Όταν όμως πήγαν οι παοξίδες στην Τρία, όταν πήγαν οι παοξίδες στην Τρία, μας πήραν στο κυνήγι. Όλοι πηγαίναν παντού, αλλά οι παοξίδες κάναν κατάληψη στην Τρία. Καρμάλεξε τη δεκαετία του 80, πήγαν τα χουλιγκάνια. Δεν έδωσε ο Άρης το Χαριλάο. Έγινε το μάτσο. Με δυναμό Κιέβου ή τη Φλίδας, ρε. Δυναμό τη Φλίδα έχει παίξει Καστοριάσλαμα. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Σεπτέμβριο είναι αυτό. Μπορεί να ήταν και Οκτώβριο. Πρώτο γύρο. Ολυμπιακό Σεπτέμβριο είναι. Σεπτέμβριο. Μέσα με τέλη Σεπτέμβριο είναι αυτό. Στην Τούμπα. Πήγε στο Κίεβο στην Τυφλίδα. Στον Ολυμπιακό, ε. Ναι. Άμα το δίνει ο Άρης ή ο Ηρακλής, τι είχε να γίνει, ρε φίλε. Θα μείνει αυτό το θαλάκι. Εσύ έδινε το γήπεδο σε μένα, ρε. Μιλάμε για υποκρισία. Ε, κακομοίρη! Πάω, δόξα δράμα σου μέσα το 82-2. Συμπολίτε. Α, συμπολίτε. Έχει έχθρα δηλαδή με μένα, ρε. Άρη. Τώρα θα σου δείξω μια φωτογραφία και τη βάλει στο Facebook του Λίμπερο, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε του διαγωνισμού μα. Ο Βλάξο 164. Όχι χαρακτηρίζει. Είναι αγαπημένο του Παοξή. Μία τώρα Βλάξο. Δεν τη με χαρακτηρίζει εμένα αυτό το κάτω. Λέει, καταρχά, μα ξεπαρθενιάζει ο Ρουμανίστα, να μην είμαστε άδικοι, έτσι. Απαράδεκτη η United χθες άφησε το Γιουβέτσι εφ' το κατάλαβα, ναι, βρε. Είναι άδικο το παιδί, το έστειλε πριν. Δεν το πεις μετά, αφού είναι άλλο θέμα. Περίμενε, τώρα αμέσως το λέμε. Απαράδεκτη μάλλον ήταν για 65 λεπτά, ήταν 25 πίεση. Άφησε. Πήγαμε σε άλλο θέμα τώρα. Άστο, θα πάμε κατευθείαν στο 104. Σεβαστείτε λίγο. Το διαγωνισμού δεν λέμε, με τη σειρά. Και να κερδίσουμε χρόνο. Πάμε διαγωνισμού. Πάμε διαγωνισμού και μετά χορηγού. Μετά φωνάζει ο άνθρωπο. Το ξέρω, 100 ευρώ. Από χθε το λέω εγώ. Λοιπόν, απαράδεκτη United χθες άφησε το Γιουβέτσι FC να παίζει τίκι-τάκα μέσα στο Old Trafford. Σκόλς και Φέρντιναντ ήταν σοκαρισμένοι από την εμφάνιση. Καλημέρα Ρωμανίστα. Πάμε στο 164. Θα το σχολιάσουμε αυτό μετά γιατί έχουμε θέμα για United. Και quiz. Πάμε στο 164. Λατρεμένος μου Παοξής. Καλημέρα. Δεν σε ακούω να φωνάζεις για ξένο διαιτητή με την ΑΕΧ. Ναι, εγώ όμως αν πω Μπάοκ θα ουρλιάξεις εσύ 164. Τέλος πάντων. Το άλλο το από κάτω. Μαλόξ για τα αχώνευτα ρουφομπαλάκια. Ωραίο μήνυμα. Τι δεν με ακούς να φωνάζω, βρε, κινητή παραπληροφόρηση. Γιατί φώναξε χθες. Φυσικά. Βλάξω όχι. Φυσικά. Βλάξω το παιδί όχι. Φυσικά. Και χθες το απόγευμα 5. Α, το απόγευμα εδώ, ρε φίλε, εδώ στέλνει ο άνθρωπος μήνυμα. Καλά, χθες το απόγευμα, ρε φίλε, παίζει πάω Κάρι και τα λέω. Χθες το απόγευμα σε ακούνε 980 άτομα. Εδώ πέρα σε ακούνε. Μαρία, είναι η πρώτη ακροματικότητα εκπομπή το απόγευμα. Εκείνη την ώρα. Ναι, σαν ζώνη μάτια μου. Μπράβο, έχει παίρνει όλη την κρέμασή, όλο τον αφρό. Ακούνε όλοι. Δεν είναι 980. Εμένα μου λένε και παιδιά που ακούνε rock radio, αρχιδέ μου. Δεν είναι 980 άτομα. Ναι, του διαγωνισμού. Έχει δίκιο. Λοιπόν. Και για το θέμα με του ξένου διαιτητέ, το έχω γράψει και στο SDNA και στο Λαμπαοτάρι 130 φορές ότι σε όλα τα παιχνίδια θέλουμε ξένο διαιτητή. Και χθες το απόγευμα έκανα ειδικό θέμα γι' αυτό. Αυτό μπορεί να ακούει δύο ώρες ραδιόφωνο ρε μάτια από 134. Μπορεί να ακούει μόνο εμάς. Να μην βγει να πει έτσι. Δεν θα μου καθορίσει εμένα πότε θα μιλάω και πότε θα λέω και πότε θα ιεραρχώ δύο θέματα. Ναι, δεν είπες όμως χθες, αυτό θέλει να πει. Πώς το είπα, το είπα. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν το είπα χθες 10-12, το είπα 5-7. Άρα δεν το είπα. Εδώ σου λέω. Αλλά και αυτό έχει δίκιο. Σου λέει, εγώ ακούω μόνο αυτά. Δεν έχει καθόλου δίκιο γιατί το κάνει 130 φορές θέμα. Και είπα ότι με όλους ξένο διαιτητή. Και μάλιστα τούτο και την είδηση και ξεφώνησα και τον Περέρα ότι Έλληνα θα μας βάλουν. Ωραία. Κατάλαβε 164. Που σε ενδιαφέρει ο Άρης 164. Μην ξαναστείλεις μήνυμα. Ρουφομπαλάκια. 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 Έφαγες τώρα τον μπαλάκι μέσα στο Χαριλάου και δεν μιλάς τώρα. Έφαγες το ένα και δεν κάνεις τον Πεκί. Λοιπόν. Καθόλου δεν εξηγήθηκες. Είσαι γνωστή αδερφή. Του Ελέους. Μη μάλλον είναι παιδάκια. Το κόβεις όπως είναι. Το κόβεις και παίρνω μια αποσύνηση. Του Ελέους. Του Ελέους. Ενώ πέρυσι πήγε σε 19, κατάλαβες. Περίμενε λίγο. Την αποζημή. Θέλω την ώρα, κόψε το. Θα πάρεις το 20% εσύ. Περίμενε λίγο. Τώρα είμαι στην κοπιά και ρεμβάζω. Θα την πάρεις την αποζημή ως αδερφέ μου. Μη παλώ τα αδέλφια. Αδερφέ μου. Αδερφέ μου. Αδερφέ μου. Αλλά. Τι γίναμε, το μαντίο των αδελφών. Ναι, αλλά αδερφέ μου. Αλλά αδερφέ μου, δεν θα πάρεις άδεια. Καλά, σπάρακο την αποζημίωση αυτή. Πάρτι. Και ξέρεις, δηλαδή, θα περιμένω να μείνω εδώ αν μου δώσεις άδεια. Για αποζημίωση. Ξέρεις την αυτό εδώ. Το αδερφή του Ελέους. Μέλος SM, στον αέρα, είμαστε στην παραγωγή. Αδερφή του Ελέους. Και λες αδερφή, έτσι. Του Ελέους. Το είπα. Που δεν έχω πρόβλημα με τον γκέιλικη. Είναι ταινία, ταινία. Καθόλου δεν με προσβάλλει αυτό. Δεν είναι ταινία το αδερφή του Ελέους. Και καλημερίζω όλους τους γκέι και τις γκέι σε όλα. Άρα μπορεί να πει και μπάσταρδι και να πει άδοξη μπάσταρδι. Μπράβο.
Θεωρητικά μπορείς, αφού μπορείς, είναι ταινία. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Είναι ταινία, η οποία είναι ταινιάρα, έτσι δεν υπάρχει. Ταινιάρα. Και σαν την Γαλλίδα εκείνη, γιατί ήθελα να την παντρευτώ εγώ, να ξέρεις. Ποια Γαλλίδα. Αυτή δεν θέλει. Ναι, εκεί, αυτή δεν θέλει εσένα. Λοιπόν, πάμε τους διαγωνισμούς, γιατί θα φάμε ξύλο. Τους διαγωνισμούς. Δύο, τα παίρνουμε χρονικά. Δύο εισιτήρια για το Άρης Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Δευτέρα απόγευμα στο Nick Gallis Hall. Πέντε εισιτήρια. Όχι ένα. Μισό λεπτό, φίλε. Περίμενα, θα πει πέντε εισιτήρια. Πριν πει, έκανε σχόλιο. Ναι. Όσο κόσμο έχω με την Κανίγια και την Κατίγια και το Μαραντόνα, έχεις εσύ συνολικά σε όλο τον πρώτο γύρο. Μπράβο. Πάμε. Πέντε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Στο ποδόσφαιρο. Πέντε. Πέντε δίνουμε, ναι. Ωραία. Φαντάζεστε τι γίνεται. Από τρία χθες. Στο στάδιο της Τούμπας, Δευτέρα βράδυ, και δίνουμε και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσου από το Opticon Express με το πιο εύκολο look-alike quiz, το οποίο το σέρνω από την πρώτη στιγμή που είδα την πρώτη φωτογραφία. Μπράβο. Του παικταρά του ΠΑΟΚ, Λεό Ζαμπά. Με ποιον ποδοσφαιριστή της Γιουβέντους είναι προφανώς συγγενής πρώτου βαθμού και δεν το ξέρει ούτε ο Ζαμπά, ούτε ο ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους. Λόγω των ικανοτήτων του. Δεν θα δώσουμε στην πρώτη απάντηση. Ναι. Έτσι. Κλήρωση θα γίνει. Το θεωρώ το πιο γελίο look-alike quiz που έχουμε βάλει τα τελευταία τρία χρόνια. Νομίζω ήμουν εξαιρετικό στα look-alike στο Μουντιάλ Ασλαμά. Λέω Ζαμπά. Ήταν μαγικό. Λέω Ζαμπά με ποδοσφαιριστή της Γιουβέντους. Της Γιουβέντους αυτής τώρα. Όχι του 5. Έτσι. Μάγεψε το Άρης ΠΑΟΚ. Έπαιξε όπως ακριβώς με την Πάτε Μπορίσοφ. Έλειπε ο Ρίος. Ο Ρίος. Το δεξιμπάκ της Μπατέ. Μαγία Βουνάλη. Έτσι. Λοιπόν, για όλα αυτά, FM κενό, όνομα επώνυμο. FM κενό, όνομα επώνυμο. Δίπλα γράφεις Άρης ή ΠΑΟΚ και την απάντηση βέβαια ή και τα δύο αν θες. Αποστολή στο 54526. Καλημερίζουμε Σπύρο Γιαβορίδη, ο οποίος ξηγέται πολύ παλικαρίσια για την Τρόικα και την Super Plissé Sita για όλες τις πόρτες προγραμμόσιμη, ναι, σε όλα τα μεγέθη, που την έδινε με σούπερ προσφορά 120 ευρώ, την δίνει τώρα με προσφορά 100 ευρώ. Έτσι ξηγέται, γιατί πελάτες από εδώ πάνε στην επιχείρησή του. Αυτός είναι ο Σπύρος Γιαβορίδης, τον βρίσκεται στην κάτω Τούμπα, 7 Λόφ 31, τηλεφωνική επικοινωνία 2315-53-9310. Βραδιά Champions League απόψε, έξτρα προσωπικό στην πίτσα Mr. Gold, έτσι, γιατί και εψέ έπεσε ξύλο. Δηλιβεριά, Σικές Μεσολογγίου 2 η διεύθυνση, έτσι. Γιατί καμιά φορά λέμε να πάτε και από εκεί. Μεσολογγίου 2 Σικές. Μετά το γήπεδο του ιστορικού ΒΑΟ. Δηλιβεριά 2310-62-85-86 για Mr. Gold. Να σκοτώσεις απόψε την πείνα σου, καθώς θα βλέπεις την τεράστια Τότεναμ. Μετά τον Άκη Τσοχατζόπουλο, δεύτερος υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος πάει στη φυλακή, προφυλακιστέως. Μιλάμε για αλητία, έτσι. Καταδικαστής. Αλητία. Το συμπέρασμα είναι απλό. Περίμενε, αναβάθμισε τις φρεγάτες μας και μπες φυλακή. Μπράβο, ρε, πολύ ωραίο μήνυμα στέλνουμε. Δεύτερος υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος πάει φυλακή. Για να δούμε ποιος θα είναι ο τρίτος. Άντε ρε παλικάρια, εδώ είμαστε και μπορώ να πω ότι υπάρχει ένας. Ναι, τώρα μπορώ να το πω σήμερα αυτό. Υπάρχει ένας μηνυματικός χήμαρος και οφείλω να υποκληθώ στον φίλο τον Ιωάννη, ο οποίος είναι γατώνη, γιατί πολύ απλά μπαίνει και για ΠΑΟΚ, έτσι, και βρίσκει και τον ποδοσφαιριστή της Γιουβέντους, ο οποίος μοιάζει σε εμετικό βαθμό με τον Λέο Ζαμπά, τον Βραζιλιάνο άσο του ΠΑΟΚ, έτσι. Μπράβο ρε Ιωάννη, γιατί είναι πολύ τραγικό όταν το ξέρεις κάτι, το μυαλό σου πηγαίνει εκεί, να μην μπαίνεις με ένα μήνυμα σε δύο διαγωνισμούς ή και σε τρεις. Οκ, okay, χίλια μπράβο. Δεν κερδίζεις τα γυαλιά εσύ, θα γίνει κλήρωση, έτσι. Θα γίνει κλήρωση. Απλά δίνουμε σήμερα δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου ή οράσεως, ό,τι θέλει ο καθένας. Στο πρώτο δεν απάντησε, στην πρώτη σωστή απάντηση κατευθείαν θα πάρει τα γυαλιά. Είναι η συγκέντρωση σήμερα 12 η ώρα, η άηχη, η σιωπηλή, με τα όργανα τα μουσικά στα χέρια των μουσικών στην πλατεία Αριστοτέλους απέναντι από το πολυδύναμο αστυνομικό του Λευκού Πύργου. Άκουσα, έτσι ακούστηκε, έτσι με ενημέρωσε κάποιος φίλος της μουσικής, ότι δεν θα είναι ο Γιάννης ο Αγγελάκας. Για ποιον λόγο δεν θα είναι ο Γιάννης ο Αγγελάκας στην συγκέντρωση των μουσικών? Η πρώτη σωστή απάντηση, καβατζώνει ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express. Το άλλο είναι με κλήρωση μέχρι τις 12 παρά 1, οι συμμετοχές όλες μπαίνουν δηλαδή στην κληρωτίδα. Με ποιον ποδοσφαιριστή της Γιουβέντους, τώρα, όχι πέρσι, όχι προπέρσινο, όχι από του χρόνου, που είναι τώρα στο ρόστερ της Γιουβέντους, μοιάζει απίστευτα ο Λέο Ζαμπά. Την πρώτη φορά που τον είδα, βασικά νόμιζα ότι είναι αυτός. Νόμιζα ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει αυτόν από τη Γιουβέντους.
τελικά έδωσε πιο πολλά λεφτά ο ΠΑΟΚ και πήρε τον Ζαμπά. Θα μιλάμε για... ώρα που θα πάρω και παίκτη με την Γιουβέντους. Μιλάμε για τρελά πράγματα, έτσι. Και φυσικά δίνουμε δύο εισιτήρια για το Άρης Ολυμπιακός στην Καλαθόσφαιρα, Δευτέρα απόγευμα στο Νικ Γκάλης Χολ, και πέντε εισιτήρια, ούτε ένα, ούτε τέσσερα, πέντε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Δευτέρα 9:30 στο στάδιο της Τούμπας. Τα μωρά του Γιώργα Ρουτουδόνη έρχονται για να αλώσουν το απόρθητο κάστρο φέτος της Τούμπας. FM κενό ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις Άρης ή ΠΑΟΚ, την απάντηση για τον σωσία του Λέω Ζαμπά ή για όλα μαζί αυτά αν θες, αποστολή στο 54526. Λοιπόν, σχολιάζετε ό,τι θέλετε από την εψεσινή βραδιά του Champions League. Για παράδειγμα, αν θες, σχολιάζεις την πολύ εύκολη βραδιά που είχε κρατώντας ψηλά την σημαία, την κυανόλευκη της Γετησίας, ο Αναστάσιος Σιδηρόπουλος στο Ρώμα CSKA Μόσχας. 3-0. 3-0 αυτό. Αν θέλεις, σχολιάζεις ρε παϊτέρι της Μαδρίτης, τι έβαλες πάλι εψε. Τι έκανες μωρή παικτούρα, ρε παϊτέρι. Ελπίζω να είσαι καλά, να μην χτύπησες, να μην είναι σοβαρό, δεν ξέρω τι έγινε. Τι γκολ βάζεις. Μου θύμισες τον τρόπο με τον οποίο τσιμπάει τα κεφτεδάκια από το πιάτο ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος. Τόσο έξοχος. Τι βάζεις ρε παϊτέρι. Σωτήρη δες το. Δες τι βάζει ο Μαρσέλο. Δες τι τσιμπάει από θέση μέσα αριστερά με το έξω αριστερό πάνω σε τέλεια έξοδο goalkeeper. Μπράβο ρε παϊτέρι. Να είσαι καλά. Σχολιάζεις τα όσα είδες από την καλή χθες ΑΕΚ 1924 απέναντι στην Bayern München 1900. Ας έχασε με 0-2, δεν υπάρχει Bayern μέχρι το 60 λεπτό. Ναι. Απλά κάποιες ομάδες έχουν όλη την τύχη του κόσμου, κάποιες άλλες καθόλου. Μισό λεπτό. Χίλια μπράβο στην ΑΕΚ. Για μένα. Στο 61 η ΑΕΚ έκανε το ένα και μοναδικό της σουτ στο μάτς. Ναι, σου λέω όμως τι έκανε η Bayern. Κάτσε, το μάτς το έβλεπες όλο, το είδες καλά, το έβλεπες. Ναι. Ή το είδες στην γκολ και φάσεις. Το είδες. Το έβλεπα, ναι. Τι πού υπάρχει Bayern. Το είδα μέχρι το 2-0, μετά το άλλαξα. Μπράβο, σε παρατέχω, μπορείς. Μέχρι το 60 πού υπάρχει Bayern, ας πούμε. Πού υπάρχει ΑΕΚ. Τι σε... Καλά ρε φίλε, παίζει ΑΕΚ με Μπάγερ Μονάχου με 19 διεθνείς. Εν ενεργεία. Μην κοιτάς που περίμενε. Βγήκατε στο Μόναχο μπροστά και φάγατε 11, 9, πώς ήταν, πώς έλεξε. 6-0. 6, όσο έχεις την ευκαρπία. Παρ' όλα αυτά είχα κάνει μια φάση με τον Ήβιτς στο 24 εκεί. Μπράβο, όντως. Τέτα τέτα. Μπράβο, όντως. Στο 0-0. Όντως. Μετά έφαγα. Εννοείται ότι η καρέκλα του αδερφού του Βλάντα Ήβιτς στον πάγκο της Μπάγερ Μονάχου συνεχίζει να τρίζει. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό το 0-2 χθες. Συνεχίζει ο αδερφός του Βλάντα Ήβιτς να βρίσκεται σε κίνδυνο. Σχολιάζεις ότι είδαμε σε όλα τα άλλα παιχνίδια, έχει πολύ ψωμί και ό,τι είδες στο MUFC 1878-0, Juventus 1897-1 με τον γκολ από πραγματικά τραγική λειτουργία. Συμφωνώ απόλυτα με Χρήστο Σωτηρακόπουλο στο 17ο λεπτό του Αργεντίνου Ταμτάκου, του Πάουλο Ντιμπάλα. Πολύ ωραία στιγμή, Χρήστος at his best, όταν στη φάση του 52ου λεπτού είπε κάτι που δεν το έλεγε ποτέ, ας πούμε, Χοτσαλτίδης, σε περιγραφή του, δύο ιδιοφυΐες εν ώρα εργασίας. Ο Ρονάλντο ρωτάει και ο Ντεχέα απαντάει. Άντε ρε, είπε αυτό το πράγμα. Μπράβο ρε Χρήστο. Μπράβο ρε Στουρία. Μπράβο. Γι' αυτό είναι Αθήνα και εδώ είναι Θεσσαλονίκη. Μπράβο ρε Χρήστο. Να είσαι καλά. Η φάση είναι πραγματικά απίστευτη. Με την ρουκέτα, την βολίδα με το δεξί ποδάρι του CR6,5 και την απίστευτη απόκρουση στο αριστερό γάμα με το δεξί χέρι του Νταβίδ Ντεχέα. Στο 52 έγινε αυτό. Στο 54 λεπτό. Ναι. Το 0-2. Που έχει πραγματικά, είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Για μένα εδώ και δύο χρόνια μαζί με τον Όμπλακ της Ατλέτικο Μαδρίτης είναι η κορυφαίη goalkeeper στον πλανήτη. Σε εσάς που φαίνεται, το χρειάζεται. Και φυσικά στο 75ο λεπτό, ναι, ένα πιτσιρίκι δίπλα μου που έβλεπε το μάτς με τον μπαμπά του είπε: «Ω, τι πάτος μπαμπά!» Έτσι είπε το πιτσιρίκι. «Ω, τι πάτος μπαμπά!» Κερδίσατε δεύτερο κόρο στο παιχνίδι. Είναι τη σερβιτόρα να περνάει. Η σερβιτόρα εκεί που το έβλεπα όντως χθες, ναι, δεν υπάρχει. Φαντάζομαι. Αλλά τέλος πάντων. Φαντάζομαι ποια είναι. Όχι. Όχι. Οι άλλοι. Οι άλλοι σερβιτόρα. Στο κάτω μαγαζί. Έκανε καμάκι. Και πήγα τελευταία. Στο κάτω οι άλλοι όμως. Στο κάτω οι άλλοι. Όχι η Σάντρα Μπούλοκ, οι άλλοι. Το πιτσιρίκι είπε ότι πάτος για τον απλό λόγο. Σωτήρη, πόσα χρόνια βλέπεις μπάλα. Βλέπεις. Χίσιμψη χρόνια.
Τι έγινε. Δεν με νοιάζει τίποτα. Κάνει τι υποστηρίζει. Δεν μου λε. Σουτάρι, παίκτη. Κάνει άψογο πλασαριστό σουτ και η μπάλα βρίσκει στην ρίζα. Στην μέσα πλευρά από την ρίζα τη δεξιά δοκού. Ο γκολκίπερ πέφτει, τον περνάει η μπάλα και χτυπάει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. 11 στις 10 περιπτώσεις. Πού καταλήγει η μπάλα? Μέσα. Η μπάλα βγαίνει κόρνερ για ένα χιλιοστό. Α, πολύ άτυχη ομάδα είστε. Χτυπάει! Αυτά, να μου πει ο Σωτήρης περιστατικό. Αυτά τα έχετε εδώ και 35 χρόνια και με φέρνει ζωσμό, δεν γινόταν. Σε παρακαλώ πολύ. Άντε ρε κακομύρι. Σε παρακαλώ πολύ. Τύχη μαζί σου. Σε παρακαλώ πολύ. Φέρνε τη Γιουνάη να δισκήσω. Που απόψε είμαι με, με τα αδέρφια μας τους Ορθόδοξους τους Σέρβους. Δεν με διαφέρει. Απόψε είμαι με τους Σέρβους. Δεν λοιπόν, με να ακούσουμε λίγο Σωτήρη Δασκαλάκη. Θέλω να σε βάσω, θέλω κάτι να πει ο άνθρωπος. Μεταφέρω γιατί δεν ακούει ο κόσμος. Ο τερματοφύλακας. Λίγο έξω από την εστία, λέει ο Σωτήρης. Ψιλοκρεμαστό σουτ. Η μπάλα στο δοκάρι και μετά χτυπάει στην πλάτη του goalkeeper. Πού θα πάει, ρωτάει ο Σωτήρης. Εγώ λέω 10 στις 10 μέσα. Μπράβο. Η μπάλα πήγε out. Πάω ο Κάρι στην Τούμπα, στην πλάτη του Καρκαμάνη. Ποιος έκανε το σουτ? Ο Κώστας ο Φραντζέσκος. Τον καλημερίζουμε. Μπράβο, Φραντζέσκο. Φραντζεσκόλη. Και είπες εσύ στον μπαμπά σου. Ό,τι πάτος μπαμπά. Πού ήταν δίπλα σου, έτσι ο πατέρα σου, να είναι καλά ο άνθρωπο. Αλλά προφανώ ο Πάοκ πίεζε πολύ, κατάλαβε, δεν είχε να κουνέ. Πε τώρα εσύ μια αντίστοιχη φάση. Έτσι. Πε μια αντίστοιχη φάση τώρα εσύ. Σε βάρο του Άρη που να έγινε αυτό, να χτύψει μπάλα στην πλάτη του goalkeeper του Πάοκ και να μην πήγε γκολ. Αυτό θυμάται είναι ωραίο αυτό το γκολ του Φυρού, Φιλαδέλφια. Α, κάτι το θυμάσαι, το ψαλίδι. Το ψαλίδι. Οπότε. Αυτά, εγώ ξέρω ότι το πρωτοί ήταν εκεί. Ότι το βάζει κανονικά και λέω γκολάρα, ρε. Δεν το θυμάμαι καν. 81. Ε, τότε ρε φίλε, τα τι να. Όχι, εκεί το 95. Εσύ έχεις δύο πρωταθλήματα, ένα με την κατοχή και ένα με τους αντάρτες. Τι να πω, το 81 δεν είχε του Λάπες. Τρία, συγγνώμη. Τρία. Δύο έχουν αυτοί. Δύο έχουν αυτοί, συγγνώμη. Και κανένα εσύ. Και κανένα εγώ. Εντάξει, ωραία. Έχω όμως Βαλκανικό, κάτσε εδώ. Έχω εγώ και Ολυμπιακός. Λοιπόν. Πάμε. Τι με κοιτά. Έξι κύπελα έχω, ρε. Εξαπλάσιο. Πάρε και άλλα πέντε να τα κάνεις έντονα. Ναι, αλλά όταν λες εσύ όμως 3-7-21 καλά σου λέει. Καλά σου λέει. Ούτε αυτό δεν μπορεί να πει. 3-7-21 κατάλαβες τι γίνεται. Ούτε αυτό μπορεί. Ούτε την προπαίδεια του 3 μπορεί να κάνει. Εγώ κάποια στιγμή αν μπουρλαδεί ο Ιβάν και αρχίζει να φέρει Magic Johnson και τα λοιπά, μπορεί να φτάσει 21 τίτλους στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο φίλε 9 ζωές, 11, 12. Αν μπορεί να του φέρει εκεί στο Ροστόφ που θα είναι μετά από 2-3 χρόνια. Ναι, ναι, αν είναι τώρα μαζί με τα πράγματά τη, μπράγκαλά του. Λέει, φεύγει. Να του προκαλέσω το FBI και CIA του κυνηγάει. Α, κάτσε, περίμενε. Περίμενε. Να σου δώσω θέμα εσένα. Και να προκαλέσω ανησυχία σε αυτόν. Ω, τρέμω να God bless America. Καλά. Σι παρακαλώ, σι παρακαλώ. Πού βρίσκεται από ΕΨΕ η διευθύντρια τη ΣΥΑ? Άρχισε να φωνάζει. Η κυρία Τζίνα. Άρχισε να φωνάζει. Φωνάζεις από τώρα για προθέρμανση. Στο Queen Olga. Άρχισε. Στην Τουρκία είναι. Άντε ρε, πήγε Τουρκία. Και αυτές τις μέρες, Sky Meet και στα μέρη μας. Α, μάν, τι θα γίνει. Ξέρεις γιατί. Παπαδόπουλε, ξεφωνίζεις, αλλά αυτή που έχουν στείλει για μπάσκετ είναι περισσότερο από αυτούς που για πάω ποδόσφαιρο. Μη σου ξεφύγει αυτό, έτσι. Εμείς έχουμε καμιά 27.000 διαρκείας. Λοιπόν, ο Φιλότας μπαίνει για τον Άρη. Μπράβο Φιλότα, να είσαι καλά. Ο Γιώργος λέει Άρης ρε έτσι απλά και μπαίνει στην κλήρωση για τα δύο εστήρια του Άρης Ολυμπιακός. Οκ. Άλεξ Σίλβερ, καλημέρα. Είχαμε προδότη στην ομάδα μας, ρε φίλε. 164. Τα λέω και το πρωί και το απόγευμα γιατί πουλάω. Ο Πέλιος θα πάει στο ναι, πέλιο. Λέει όμως. Το πρωί γιατί κάνεις πρωινή εκπομπή. Άλλη τζάμπα εκπομπή, πας. Άλλη εκπομπή αυτή. Δεν κάνει τζάμπα, ξέρει. Άλλη εκπομπή αυτή, άλλη εκπομπή τα απόγευμα. Είναι διαφορετικές. Άλεξ Σίλβερ, ζητάμε συγγνώμη, το μήνυμά σου έχει εδώ και ώρα, αλλά συλλογωμένο. Ο Ζαγόρ κάνει το μεσημέρι, κάνει και το βράδυ. Και ο Κόλκας κάνει άλλη εκπομπή το μεσημέρι, άλλες εκπομπές με τον Γιαννούλη. Και εγώ κάνω εκπομπή, όχι στο ταξί, συγγνώμη. Όχι, δεν κάνει εκπομπή. Άλεξ Σίλβερ, καλημέρα. Μεγάλωσα βλέποντας Μάντσεστερ χωρίς να την υποστηρίζω, αλλά θαυμάζοντάς την. Πρώτα για το πόσο ομάδα ήταν, εκεί κόβεται. Ξέρουμε ότι εσύ στέλνεις πολλά μηνύματα. Άλεξ Σίλβερ, στείλε τη συνέχεια έτσι. Μετά από το σημείο αυτό. Έτσι, πρώτα για το πόσο ομάδα ήταν. Από εκεί και μετά στείλε κρίμα, το είδα τώρα το μήνυμά σου. Μετά από αυτό που έστειλε, κόπηκε το υπόλοιπο ρε, εσύ, Άλεξ Σίλβερ. Βρέθηκε ο παδός Γιουνάιντεντ να πει ότι η τύχη δεν είναι με το μέρος του. Εγώ πες μου αυτή η φάση, εγώ την έχω δει και σε Άρη και σε Πανδραμαϊκό και σε Ηρακλή να μπαίνει μέσα. Για αυτές που μπαίναν πριν χρόνια, χασκογελούσε. Καλά, σε σένα δεν λέω. Ναι, ναι, σε Πανδραμαϊκό. Να χτυπάει στη μέσα ρίζα του κου, να χτυπάει στον goalkeeper του Σέσνη, στο κεφάλι. Και να μην μπαίνει μέσα, αλλά να βγαίνει out ένα χιλιοστό. Τι να κάνουμε, άλλοι πληρώναν το κόστος των 39 νεκρών και έπαιρνε πέναλτι Γιουβέντους 3 μέτρα έξω την περιοχή. Και μετά από 30 χρόνια στη Μόσχα, γλιστούσε ο ποδοσφαιριστής και έπαιρνε εσύ Champions League. Καλά, 3 δεν είναι, 1,5. 1,5. 3 δεν
ζωή. Ναι, 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 έκανε ένα ανθρώπινο. Και κάνει ο Μπόνιεκ έτσι, έτσι, μέσα, μέσα. Τώρα λάθος. Πανηγυρίζει ο Πλατινί, έτσι, άλλο, ναι. Άλλο ελεηνό. Ο Κωνσταντίνο μπαίνει για πάω. Καλημέρα, Κωνσταντίνο, να είσαι καλά. Είναι ο λάθο το δώσει. 29 Μαου 85. Α, συγγνώμη, μίλησε για 85, συγγνώμη. Και φυσικά καλείται ο Τσαλτίδη να σχολιάσει την πολύ καλή διαιτησία του κορυφαίου Έλληνα διαιτητή του Αναστάσιου Σιδηρόπουλου χθε στο Ρώμα ΤΣΣΚΑ Μόσχα. Οι διαιτησίε του Σιδηρόπουλου στην Ευρώπη αναδεικνύουν και από. Και αποδεικνύουν όσα λέω στην Ελλάδα. Μπράβο, ναι. Δείχνει με τις διαιτησίες του στο εξωτερικό. Αφού χθες σήκωσε φανέλα, ότι δείχνει με τις εξαιρετικές του διαιτησίες στο εξωτερικό ότι εδώ υπάρχει άλλο θέμα. Δεν είναι καλή ψυχολογία του μάλλον στην Ελλάδα και δεν βλέπει το πέναλτι του Μπρούνο Γκάμα με τον ΠΑΟΚ. Α, το έμεσο στόλο όμως. Εκεί δεν κρίνιαζες. Το αδιάφορο μας. Τι. Το έμεσο δεν στο έδωσε. Έμεσο δεν σου δώσε, το μισό πέναλτι δεν σου δώσε. Είναι μπροστά, λέει, το έμεσο. Το έμεσο είναι το ίδιο με το πέναλτι. Αφού είναι έμεσο, να μην το δώσει. Τι, όπως με τον άλλον που βγήκε μόνο στον Γιαννιώτα και αντί να το δώσει τον. Πώς τον λέγανε τον τερματοφυλακά σου, τον Ξανθό. Ποιο Ξανθό. Τον Γκρέσιτ. Κόκκινη κάρτα, του δίνει κίτρινη. Α, κίτρινη. Κροάτι, σοκάρι. 0-0 όμως εκεί. Να κάνει την τουμπάρα 0-1, να δω τι θα κάνει τουμπάρα μετά. Να κάνει ποποτούμπε μετά. Στο βίντεο γύρω που θα είμαι 19 βαθμούς μπροστά και βάλω μέσα τον Παλάσκα και τον Ιδοξόπουλο. 17. Κάθε μέρα ανεβαίνω. Φίλε, πραγματικά. Ναι, πες μου. Πες μου, βάλε με στη θέση μου. Δεν σε βάζω. Α, με αφορμή ένα πανό εψέστο ο Άκα. Είναι τέτοιος ο πάτος του βαρελιού σου. Όντως. Ναι, τέτοια τύχη ο Πάου. Με αφορμή ένα πανό εψέ. Όχι, δεν είναι τύχη ότι έχει σηκώσει να βάλει τον Καρέλη στη θέση του Πρίγιοβιτς. Χοροπηδάει. Αν η μπάλα πλάγιο out, βγαίνει έξω ο Πρίγιοβιτς και μπαίνει ο Καρέλης και στη μία και μοναδική φάση βάζει γκολ. Τώρα τι μου θύμισε. Με τη Σπαρτάκ Μόσχα που του βάλανε τέτοιο μαντήλια του παίκτη Σπαρτάκ και το γύρισε ο Πάου 3-2. Άντε ρε κακομίρι. Άντε τα πιστεύει και τα λε κιόλα στον αέρα. Άσε ρε τώρα. Η τύχη, 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 τύχη. Να, ορίστε, ορίστε η τύχη, φίλε. Μη χειρότερα τι ακούμε. Λοιπόν, με αφορμή ένα πανό εψέ το βράδυ στο Καλλιπλάστικο. Τι έλεγε το πανό για πες μας. Που λέει Αράβισος. Αλφα ρο, αλφα, βήτα, ήτα, δύο σίγμα, όμικρον σίγμα. Η Αράβισος ή Αραβισός. Ναι. Γιαννιτσόν, παιδιά, μας ακούτε και καλημέρα, μας ακούει πολύ νόμος Πέλλας. Ναι. Πού είναι ακριβώς, πού και αν ξέρουν ποιος το σηκώνει το πανό αυτό, ποια παρέα. Καλά, το έχω δει και σε άλλα μαζί. Δεν σημαίνει ότι καλά είναι από εκεί. Αυτοί που το σηκώνουν. Καλά, ρε φίλε. Θα είμαι εγώ Θεσσαλονικιός. Ναι. Θα κρεμάσω πανό. Αράβισο. Άσε ρε Ασλαμά τώρα. Δευτέρα απόγευμα που βλέπεις στο σεφ μέσα Ολυμπιακός Νεμαία. Δεν ξέρω. Νεμαία 7 ή. Από Νεμαία. Τα... Αυτή από, είναι ναι, από Νεμαία. Και ο άλλος που έχει πανό, ρε παιδί μου, από την Κομωτινή. Κομωτινή 7. Περίμε. Τι μου λες τώρα. Πήγε από την Κομωτινή ο άλλος. Δευτέρα να δει Ολυμπιακός Ίκαρο. Αλλά δεν κουβαλάει. Μπορεί να το έχει αφήσει εκεί πέρα. Καλά, τα αφήνει. Μη μιλά. Όταν δεν ξέρει, μη μιλά. Τα παιδιά έχουν σηκώσει πάνω μαζί με τους Ολυμπιακούς και ξέρουν. Άστο. Ξέρει τα πάνω του Ολυμπιακού όλα. Άστο να φίλε, μαζί τα σηκώνουνε. Άλλωστε τα βάλανε και τα πλώσα στην Τούμπα. Τα είδανε, τα βγάλανε φωτογραφίες. Α, κάποια στιγμή αυτό ρε παιδιά το αστείο να καταντήσει, να τα σταματήσει. Έτσι, πραγματικά το λένε γιατί το όρομα δει όλοι και το άργιο του πάω. Αυτό με το αγοράζω πανό και τα κρεμάω και τα καίω είναι και αστείο πες, που αυτούς, είναι στη σειρά. Σε αυτού που το αγοράζουν, πε το. Δείχνει τον Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Και άλλα είδαμε. Και εσεί προχθέ μου κάτι αγοράζετε. Ήταν στη σειρά τρία πανό ολόιδια πεντακάθαρα. Δηλαδή έλεο ρε παιδιά. Καλά βέβαια δουλεύει Δημητρίου Γούναρη. Καλό είναι αυτό. Δουλεύει Δημητρίου Γούναρη. Αλλά έλεο. Από όλε τι μεριέ. Εμεί λεφτά να αγοράσουμε πανό δεν έχουμε. Αυτό του τα αγοράζει άλλο. Εμεί δεν έχουμε λεφτά. Παίρνετε, του παίρνετε και τι μπλούζε όλα τα κάνετε. Όχι, εμεί μόνο τρέχουμε. Όχι, γιατί όλοι. Μόνο εσεί. Οι ταίδε στην πόλη δεν είπα εγώ ότι δέρνουμε. Δεν είπα εγώ. Α, η συνέχεια του μηνύματος του Άλεξ Σίλβερ. Πάλι καλημέρα. Λέει: και τώρα έχει καταντήσει ομάδα χωρίς πλάνο, φαντασία, αποδυτήρια οίκο ενοχής. Δεν διαβάζω το μπουρδέλο. Και από παίκτες. Ποιο Young και ποιο Show έχει κόμμα, θε να γράψει κι άλλου. Έχει ακόμα να γράφει. Ποια είναι η πλάκα ότι μου πήρε τον καλύτερο φετινό μου παίκτη, έτσι, τον Luke Show. Α, ναι, ναι. Ερώτηση! Για πες μας, ερώτηση! Άντιστε γκασμάδες! Ναι, ναι, ναι. Σε ποιο σεξουαλικό σκάνδαλο είχε μπλέξει ο Λουκ Σόου στο πρώτο τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο με την Αγγλία? Είχε γίνει χαμός! Σου λέει δεν κάνω σεξ που δεν κάνω σεξ με τη United, ας κάνω κανονικό! Σε τι σεξουαλικό σκάνδαλο είχε μπλέξει ο 20χρονος τότε, μόλις είχε έρθει από τη Southampton, Λουκ Σόου, στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο μόνος του? Ο κακομοίρης να μην είναι στη Southampton, μπορεί να μπαίνει κανένα κύπελλο. Όσοι με συμπαίκτες του, ποιο είναι? Μόνος του σκάνδαλο, πώς γίνεται? Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Άρα κάθε μέρα είσαι σκάνδαλο μπλεγμένος. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή ώρα άστα το Λίγκον Εξπρέσ. Στην πρώτη σωστή απάντηση. Αυλανιζόταν με τον Τζόρτζιλ. Στο προηγούμενο παγκόσμιο. Όχι σε αυτό τώρα, στη Ρωσία. Στο προηγούμενο.
Λουκ Σόου, 20 ετών τότε. Μόλις είχε έρθει σε εμάς από τη Southampton. Την τεράστια Southampton. Χόρτασε τίτλους. Λοιπόν, πάμε σε break. 2 εισιτήρια Άρης Ολυμπιακός Καλαθόσφαιρα. 5 εισιτήρια Πάουκ Παναθηναϊκός Ποδόσφαιρο. Και τον Σωσία στη Γιουβέντους του Λεό Ζαμπά. Είναι ολόιδιοι. Ποιος είναι? Λοιπόν, ρε εσύ, τέτοιους ακροατές θέλουμε. Ρε 925. Μπράβο ρε Βασίλη. Τέτοιους ακροατές. Λοιπόν, το ζευγάρι γυαλιά ηλίου το έξτρα καβατζώθηκε στον Βασίλη τον Καραμανλίδη. Σωτήρη, η ζωή, αν μας ακούει η Μαριλής, να τον ειδοποιήσει τώρα τον άνθρωπο. Βασίλης Καραμανλίδης τελειώνει σε 095 παρολίγων Καραμανλής, ο οποίος απαντάει με ένα μοντέλο και την δίδυμη αδερφή της το 2014. Καλημέρα παιδιά, μόνο Άρης. Παλίκαρε, να σε καλά, έτσι, Λουκ Σόου είχε πάει παραμονή αγώνα της Αγγλίας, έκανε σεξ στο ξενοδοχείο της Αγγλίας, στο δωμάτιο της κουβάλισε, ένα μοντέλο και την δίδυμη αδερφή της. Και μάλιστα όταν στο τελευταίο μάτς πήγε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και επισκέφθηκε την Εθνική Αγγλίας, όταν παρατάχθηκε η Εθνική Αγγλίας, έπαιζε δεκάδα σε εκείνο το μάτς ο Λουκ Σόου, ήταν η μόνη του συμμετοχή, συνομίλησε μαζί του για περίπου 1,5 λεπτό. Και είπανε όλοι τι είναι δυνατόν να έλεγε. Ωραίο Σαριανού οπαδού, έχει δέστονα. Τα πήρε τα γυαλιά. Δέστον, απάντησε. Διάβαστο, διάβαστο. Μένα, διάβαστο. Γιατί δεν διάβασε. Το διάβασα. Τότε γιατί θα το διαβάσει εγώ ξανά. Να δω αν ξέρει να διαβάζει. Το προηγούμενο μου διάλειμμα που ήταν αίρεση. Το 10 Νότια Αφρική, το 14. Βραζιλία. Βραζιλία. Ναι, ναι, Βραζιλία. Στη Βραζιλία. Οπότε, Βασίλη, τα γυαλιά είναι δικά σου. Χρήσατε, να πούμε διαγωνισμούς και μετά άλλους χορηγούς. Οι διαγωνισμοί συνεχίζονται με τρελή συμμετοχή σήμερα. Σήμερα πραγματικά χαίρομαι. 2 εισιτήρια Άρης Ολυμπιακός στο μπάσκετ Δευτέρα απόγευμα. 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Δευτέρα βράδυ στο στάδιο της Τούμπας. Και το ζευγάρι γυαλιά ηλίου, μόνο μια σωστή απάντηση υπάρχει μέχρι στιγμής. Με ποιον ποδοσφαιριστή της Γιουβέντους μοιάζει απίστευτα σε εμετικό βαθμό ο Λεό Ζαμπά, ο άσος μέσα στον πατέ Μπορισόφ του ΠΑΟΚ. Μετά τη δωρεά του κράτους στον ΠΑΟΚ για μία ακόμη φορά, το νέο γήπεδο. Τι δεν υπάρχει καμιά δωρεά. Τι είναι τα 30 στρέμματα. 29. Έλα γύρω-γύρω μωρέ τώρα. Δεν θα γινόταν τίποτα αυτά. Ναι, αυτά. Τι είναι. Έλα μωρέ τώρα. Εγώ δεν είπα θα γινόταν. Μα δεν γίνεται. Ναι, δεν είναι δωρεά. Τι αφού εντάξει, δεν είναι τίποτα. Και το κολυμπητήριο να φύγει. Κουκλί το έχουν κάνει το Ποσειδόνιο, να πάνε το σκουφάκι του και να πάνε αλλού. Ναι, αγόρι μου, δεν είναι δωρεά. Σε ακούνε είναι τώρα γονείς που πάνε έλα, τα παιδιά μωρέ, έλα, τους. Τώρα, σε ακούνε γονείς. Περίμενε, περίμενε, τι είναι. Τίποτα δεν είναι, ρε φίλε. Τίποτα. Ναι. Δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα εκεί πέρα. Εγώ δεν είπα αν θα μπορεί να γίνει. Εγώ σου λέω τι είναι αυτό. Πώς θα δεν μπορούσε να γίνει. Λέω μια, ένα το πραγματικό. Την δωρεά. Το παίρνει ο ΠΑΟΚ. Έτσι όπως το λες, είναι σαν να κάνουν δώρο γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Ωραία. Πάνε κάτω, πάρ' το ταξί του και φύγε. Ναι, θα πάω. Θα πάνε πάω. Ρε φίλε. Εσύ. Και πες μετά, δεν θα πεις το κλεψά. Ναι. Το πήρε ο Μάριος. Ναι. Εσύ, σαν πατέρας, σχολιάζεις λιγάκι αυτό που μόλις τώρα διάβασα. Τώρα το είπε, τώρα μόλις το έδειξε. Από τον πολύ καλό ηθοποιό μας τον Ηλία το Μελέτη. Μόλις τώρα το έδειξε. Έτσι, ο Ηλίας ο Μελέτης μιλώντας έτσι. Να πω τους χορηγούς και να μετά να πεις τα... Ένας πατέρας ποτέ δεν είναι σίγουρος ότι το παιδί είναι δικό του. Αν θες το σχολιάζεις. Να μιλάει για τον εαυτό του. Λοιπόν, γιατί εγώ είμαι σίγουρος για τη γυναίκα μου. Εσύ μπορείς, αυτός μπορεί να είναι σίγουρος, αυτός μπορεί να μην είναι σίγουρος. Λοιπόν, πες τον το μελέτη και ας μελετήσει γενικότερα. Μελέτα το και έρχεται. Λοιπόν, μετά τη δωρεά. Όχι εσένα. Μετά τη δωρεά. Είδες τι καλός που είμαι. Ναι. Ναι. Μετά τη δωρεά λοιπόν των 30 στερμάτων χθες πέρασε από τη Βουλή. Συγχαρητήρια για τη Βόρεια Ελλάδα, όπως είπε η κυρία Κόλια Τσαρουχάπου. Με αυτά που λέει σε λίγους μήνες θα αποτελεί παρελθόν από την κυβέρνηση. Ναι. Γιατί δεν θα είναι κυβέρνηση. Ναι. Λοιπόν... Ναι, θα πάρει τα ηνία της χώρας ο Θεοδωράκης. Συνέχισε. Ο Θεοδωράκης μπορεί να τα πάρει όντως αν κάνει και αυτός αντικαταστήσει τον Καμένο. Αλλά τέλος πάντων δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μετά τη δωρεά λοιπόν και θα πει θα φτιάξει νέο γήπεδο. Καθαρό Πασόκ. Το νέο γήπεδο ναι. Θα φτιαχτεί με κόλλες. Με κόλλες ρούμεν. Μπράβο. Ναι. Βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών. Ρούμεν τουμπά. Θα βάλεις κεραμικό για να κολλάνε καλά τα πλακάκια κάτω. Ρούμεν τουμπά. Θα βάλεις την ακριλική Panther Α500 Super για να κολλήσουμε όλα, να έχεις και θερμομόνες να ζεσταίνεστε μέσα, μην κρυώνετε. Πάντερ τουμπά. Έτσι. Αν έχει κρύο ναι. Η υγρασία το ναι, χειμώνα ναι, ναι, ναι. Που έχει κρύο στη Θεσσαλονίκη, υγρασία. Θα βάλεις ναι. Το Rumen Flex, το ελαστομερές υλικό για καλύτερη στεγάνωση. Rumen Flex του μπάρα. Θα βάλεις την ειδική κόλλα θερμομονωτικών πλακών EcoTherm. Eco του μπάρα, για να τα κάνεις όλα αυτά. Ναι.
Μπες rumen.gr, ναι, να τα ψάξεις, ή πάρε ένα τηλέφωνο, ναι, 719-229. Γεια σας. Και θα σου έρθουν όλες οι κόλλες στο πιάτο, κύριε, να κάνεις το γήπεδό έτσι, σου μπράβο, με ασφάλεια, να έτσι, ερχόμαστε και εμείς, ωραία, να απολαμβάνουμε με ασφάλεια. Εσείς το... δεν πατήσετε ποτέ το πόδι σας εκεί. Γιατί? Μόνο εμείς θα πηγαίνουμε. Μόνο εμείς. Σωστά, αφού και αυτό το αποφασίσετε να παίζετε μόνοι σας. Λοιπόν, τέλος όλες οι άδειες δετσίνες επίσης στη Ντούμπα. Γιατί? Καντίνες. Ναι. Τα νέα που θα φτιάξετε γύρω και που θα διώξετε τα κολυμβητήρα, θα φτιάξει εστιατόρια και να το σχολείο μην ξεχάσει, έτσι. Το σχολείο μακριά. Να πάει λοιπόν, σε κρυφό. Βασιλική ρετσίνα. Τα ακούτε εκεί τα παιδάκια στην Τούμπα. Θα πίνετε μόνο βασιλική ρετσίνα. Τίποτα άλλο. Για να μην γελάτε έτσι σαν αυτόνα. Βασιλική ρετσίνα με την πλούσια παραδοσιακή και αυθεντική γεύση. 713-981. Έτσι, μπράβο. Και injection service. Ναι. Απόνος 18 στην κάτω Τούμπα, στον κήπο του Καλού και στο injectionservice.gr. Με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο και καθαρισμό του συστήματος άμεσου ψυχασμού του αυτοκινήτου σου. Τσιψί! Μπράβο, Μαρία. Τσιψί. Αυτά λοιπόν οι γραμμές είναι ανοιχτές. Τέτοιο, μετά. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2310-287-888. Περιμένουν ο ήδη δύο. Να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, πάμε. Καλημέρα. Έλα ρε παικτούρα. Τα χαμάτα είσαι. Γύρισες. Όχι, ποιος τα χαμάτα. Ξάνθη, Τούμπα ρε. Ο Γιώργος. Ξάνθη, ναι. Μπράβο. Ο Γιώργος από την Ξάνθη, ο παδός του ΠΑΟ. Μη χρήσιμος ακουράτης, φίλε. Δεν μη συμμετέχεις στη Focus αυτός. Πάμε, ναι. Περιμένουν και άλλοι δύο. Γιώργο, πάμε παλικάρι μου. Πάμε. Ναι, ωραία. Πριν κάτι έλεγες, Μάριε, και συμφωνώ μαζί σου, αυτό για τα αγοραστά. Ποια αγοραστά? Πριν, τα σιροπιαστά. Α, τα αγοραστά τα πανώ! Ναι! Μπράβο! Να σταματήσει μπράβο, λίγο ρε παιδιά αυτό. Από όλους, ε! Ολυμπιακούς, ναι, Παναθηναϊκούς, Παδραμαϊκούς, δεν λέω, Ηρακλειδείς, από όλους. Και δικοί μας μπορούν να το κάνουν και τέτοιο, εντάξει, δηλαδή δεν τα παρατηρώ. Απλά επειδή έχω και κάποιους συγγενείς σε ένα χωριό δυτικό που έχει μια ομάδα ΠΑΟΚ. Έτσι, το 2010 με το Σπάθα. Σε ένα χωριό δυτικό. Το γήπεδο να πούμε, πήγαν ψηρίσανε τα πάντα. Είχε παντού όλο το πέταλο στην Τρία, ΠΑΟΚ Δυτικού. Ναι. Δηλαδή εντάξει, με τον ΠΑΟΚ παίζαν τον κανονικό και όχι με το Δυτικό. Να, τα πήραν του ΠΑΟΚ Δυτικού, ναι. Α, πήραν του χωριού, σαν να λέω εγώ ας πούμε να έκλεβα παλιά της Τότεναμ Πολύχνης και να το έδιωγα στο Τότεναμ Άρσεναλ, έτσι το λες. Μπράβο. Εσύ ούτε του Άρη Αβάτου δεν μπορείς να πάρεις. Πολύ ωραίο. Μ' άρεσε αυτό. Αν έχει γίνει αυτό, ντροπή τους. Αν έχει γίνει αυτό, ντρέπομαι. Το 10. Το 10. Αν το πούμε τώρα. Το ξέρει από το 10. Όμως το ξέρει το παιδί από το 10. Και βγήκε το 18 το πει. Τώρα βγήκε. Τώρα ακούει την εκπομπή, αυτό δεν έχει σημασία. Ρε φίλε, τι να σου πω. Επίσης. Το δυτικό που είναι το χωριό αυτό, Γιώργο, αν επιτρέπετε. Το δυτικό είναι. Νομό Ημαθίας νομίζω. Α, νομίζω. Νομό Ημαθίας. Αλλά έχει συγγενείς. Έχει συγγενείς από εκεί. Αλλά νομίζεις ότι είναι στο Ημαθίας. Δεν ξέρεις που είναι η συγγενή σου δηλαδή. Δεν είμαι. Πριν είπες ότι είναι συγγενή σου, ρε φίλε. Μισό λεπτό, ποια γεωγραφία να είναι. Λέει είναι συγγενή μου από εκεί, αλλά δεν ξέρει που είναι το χωριό. Άιντε ρε. Άιντε ρε από εδώ, ρε. Άιντε ρε παπατζή. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Μπράβο, Μάριε. Μπράβο, γορίνα μου. Μπράβο, παλικάρι. Δεν το είπε ποτέ ότι έχει συγγενή εκεί. Είπε, έτσι ξεκίνησε. Έτσι ξεκίνησε. Παπαδόπουλα, άμα θες να πει. Έχω κάτι συγγενή, είπε από το δυτικό. Έχω κάτι συγγενή για πλάκα. Και είναι πάω από το δυτικό και τον ρωτάς που είναι το δυτικό και δεν ξέρει. Ο αρχιπαπατζής. Έτσι για πλάκα το. Ο αρχιψεύτης. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Που δεν ήξερε ότι παίξαμε για τα χρώματα. Μα τσατίζεται και πάμε και στον Οτέ στην Παπάφη. Πάμε να κάνουμε και τα αποδυτήρια. Συνέχισε. Καλημέρα. Συνέχισε αυτή την έπαρση. Συνέχισε αυτή την έπαρση. Γουστάρω αυτή την έπαρση σου. Όταν οι αρχαιολόγοι όμως θα βάλουν stop, να σε δω πως θα βουριάζουν. Παρακαλώ. Έτσι θα πηγαίνω. Αλλιώς έτσι. Αρχαιολόγος 4. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε. Καλημέρα, καλημέρα. Ο άλλος παραπληροφοριοδότης. Νίκος από τα Γιαννιτσά. Δεν ήξερα ότι και η κυρία Νοτοπούλου είναι από εκεί. Μπράβο στα αριστερά Γιαννιτσά, λοιπόν. Καταρχήν πρώτα απ' όλα μεγαλύτερος γκεμπελιστής από σένα δεν υπάρχει, ρε Σιτσαλτίδη, και άσα τα σάπια σου. Χθες πάντως είχες και έλεγες ψέματα για την αποστολή. Τι ψέματα? Ότι είχε πρόβλημα η αποστολή του ΠΑΟ. Κανένα πρόβλημα δεν είχε το 10. Δεν είπα ποτέ, εγώ κάνεις πολύ μεγάλο λάθος, δεν είπα ποτέ ότι η αποστολή του ΠΑΟΚ είχε πρόβλημα. Τι είπες? Πρόβλημα είχε ο κόσμος του Άρη όπως και εγώ, που έγινα σάντουιτς να πούμε και κόντεψα να τσαλαπατηθώ. Αυτός μιλάει για... Ο Νίκος μιλάει για χθες, για προχθές. Ναι, ναι. Για προχθές σου λέει. Ήταν στο γήπεδο, για προχθές. Δεν βγήκες και είπες ότι το 10 με το Σπάθα δέχθηκε επίθεση η αποστολή του ΠΑΟΚ. Αυτό δεν είπες. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Εγώ κάνω λάθος.
Με μπέρδεψες. Μεγάλος ψεύτης, Τσαλτίδη, να ξέρεις. Χθες τα είπες. Όχι, δεν έχω βγει, δεν έχω πει τέτοιο πράγμα. Liar 3. Σε ποιον στο Ζαγόρα, λες. Σε μένα. Χθες το μεσημέρι, χθες το πρωί. Δεν μιλήσαμε μαζί. Χθες το πρωί. Δεν βγήκε αυτό. Δεν βγήκε ρε ποτέ, σε εμάς. Στο Ζαγόρα το είπες. Α, συγγνώμη, στο Ζαγόρα το είπες. Στο Ζαγόρα. Στο Ζαγόρα το είπες, σωστό. Στο Ζαγόρα το είπες, έχεις δίκιο. Είναι τόσα τα ψέματα που έχετε πει αυτές τις μέρες στο Ζαγόρα. Γιατί υπάρχει λόγος. Άκου τώρα του λέει, δεν σου λέει ψέματα. Εσύ λες ψέματα. Δεν βγήκε στο Ζαγόρα. Δεν βγήκε, ρε φίλε. Δεν βγήκε. Στο Ζαγόρα βγήκα, αλλά δεν είπα αυτά που λέω. Δεν είπε τέτοια που λέω. Γράφτε. Χθες βγήκε. Αυτό που είπα στο Ζαγόρα εγώ εχθές ήταν ότι ο Ερέρα πιέστηκε από τη Δύση. Δεν είπε Ερέρα. Ο Περέιρα έλεγε. Ο Περέιρα. Μια μπουρδα είναι αυτό που έλεγε. Έλεγε ότι έπαιξε με άλλο σύστημα. Σ' άκουγα. Ενώ έπαιξε με το ίδιο που έπαιξε και στα 7 μάτς. Καλά, ρε. Εγώ τον Πασχαλάκη τον λέω Δασκαλάκη δεν είχε. Με το ίδιο σύστημα έπαιξε και στα 7 παιχνίδια ο Ερέρα. Με του ίδιου παίχτε. Ο Ερέρα παίζει το 4-3-3. Δεν έχει ιδέα. 7 μάτς 4. Δεν έχει ιδέα. Δεν έχει δει τον Άρη μια φορά. 4-2-3-1 παίζει σε όλα τα μάτς με εξαίρεση ένα ημίχρονο. Πάντως, Νίκο, χθες γράφτηκε ιστορία με την παρουσία του. Και τι πίεσε, συγγνώμη. Πίεσε, μου λες δηλαδή τι έκανε. Πήγε ο Σουπεράς και του είπε: δεν θα παίξει 4-2-3-3, θα παίξει 4-2-3-1. Πα καλά, ρε Νίκο. Είπε: βάλε του βασικού, αυτό μην το κάνει. Τι δεν έβαζε του αναπληρωματικού. Εντάξει. Βάλε σου λέει τον άλλον ανέτοιμο. Ποιο είναι ανέτοιμο, ρε. Ποιο είναι ανέτοιμο. Στο πέναλτι. Κανένα δεν είναι ανέτοιμο. Νίκο, να πω κάτι που δεν το έχει πει κανεί. Στο πέναλτι, ναι. Όταν το βάζει ο Πρίγιοβιτς, ναι. Το πέσω ρε, το goalkeeper, το Κουέστα. Χτυπάει το δοκάρι. Γιατί χτυπάει το δοκάρι. Γιατί. Γιατί ξέρω ότι θα ήθελα να πέσει από εκεί πέρα, αλλά σου λέει το δάχτυλο χτυπημένο. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Σοβαρά, δεν κάνω πλάκα, δεν είναι αστείο. Δεν το λέω για αστείο. Περίμενε. Δεν το λέω για αστείο. Περίμενε. Νίκο, περίμενε λίγο. Περίμενε. Ποιο χέρι ήταν το χτυπημένο. Το άλλο πάντως. Το αριστερό. Ποιο χέρι ήταν το χτυπημένο, το άλλο λέει. Όχι, ρε. Ποιο από τα δύο. Δεν με νοιάζει ποιο από τα δύο. Καλά σου λέει, Ρασλαμπά, πώς θα πει. Τι έχω το δάχτυλο. Ποιο δάχτυλο. Ποιο δάχτυλο, ποιο χέρι έχει χτυπημένο. Γι' αυτό χτυπημένο. Γιατί κάνει ό,τι αυτό από την Ξάνθη. Ποιο χέρι ήταν χτυπημένο. Ρε, εσύ δεν έχει σημασία αυτό. Χτυπημένο ήταν το χέρι τη πλευρά που έπεσε, Μάριε. Από εκεί που έπεσε το δάχτυλο το κάτω που ακούμπησε είναι το χτυπημένο. Άρα είναι μπουρδα αυτό που λες. Αριανή το είπαν. Άμα το είπαν Αριανή. Αριανή το είπαν. Αριανή, εντάξει. Αντεπρέπει. Παπατζή. Ήθελε να πεις έτσι το πέρα. Λέγε. Ένα μάτσο μπουρδες μου λένε είπες θες. Τι άλλο είπες. Περίμενε. Νίκο, αυτό μόνο και σε ακούω. Χθες γράφτηκε ιστορία. Βγήκες στο Ζαγόρα και δεν έσπρωξες ως μέση των Γιαννιτσών την πιο νεανική φαλακρίτσα της Super League. Δηλαδή. Το Δημήτρη τον Μπέλκα. Ναι. Το έχουν πάρει χαμπάρι όλοι. Άστο. Πόσο ακόμη να τον υπερτιμήσετε. Πόσο ακόμη. Άλεξ Σίλβερ, όλα τα λεφτά έφυγε σε μηνύματα. Όταν ο Δημήτρης θα απεμπλακεί από αυτό που κάνει το χαμάλι, έτσι. Γιατί είναι ό,τι πιο ποιοτικό έχει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, έτσι. Όταν θα απεγκλωβιστεί και θα έχει από πίσω του δυο χαφάρες, έτσι. Τότε θα καταλάβει. Καλά. Ποιος είναι ο Δημήτρης. Το ότι είναι το πιο ποιοτικό μέσα ο ΠΑΟΚ δεν μου λέει και κάτι. Και το πιο ποιοτικό του Ρακλίδας είναι ο Κουτρομάνος. Άλλο θέλω να πω, γιατί μιλήσατε για την Αραβισό. Κάτι που είπατε. Φανατική της ΑΕΚ. Ήταν ένας από τους επίγειους παράδεισους, ναι. Μετά το Πόζαρ στο νομό Πέλλας. Σταμάτησε μάλιστα. Να είναι παράδεισος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που η Θεσσαλονίκη με τις τεράστιες γεωτρήσεις που έχουν γίνει στέρεψε όλο τον κόσμο εκεί. Ωραίος. Δηλαδή, άρα αυτή η Θεσσαλονίκη. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Πέρα, να τα λες αυτά, να ακούγονται. Ναι. Μαζί σου. Εκεί πέρα αναβλίζανε πηγές από παντού, υπήρχε ένας επίγειος παράδεισος, γίνανε οι γεωτρήσεις και οι αντλήσεις νερού ανεξέλεκτα, με αποτέλεσμα ο τόπος εκεί να ξεραθεί. Να τα ακούνε αυτά οι Θεσσαλονικείς, οι μάγκες. Όσον αφορά για το δυτικό το οποίο αναφέρατε, είναι ένα χωριό το οποίο ανήκει σε εμάς. Τα παλιά τα χρόνια... Στο νομό Πέλλας δηλαδή. Ναι, νομό Πέλλης, είναι ένας δεύτερος επίγειος παράδεισος αυτός. Με πολλά νερά είναι από την περιοχή της Γουμένης. Ρε φίλε, για την Πέλα μιλάς για τις Κυκλάδες. Περίμενε λίγο, περίμενε. Νίκο. Και βγήκε ο άλλος από την Ξάνθη που έχει συγγενείς από το Δυτικό και είπε ότι είναι στην Ημαθία. Έκανε χιούμορ, έκανε πλάκα. Δεν ήξερα. Είναι ένα χωριό το οποίο τα προηγούμενα χρόνια
Η ομάδα που έπαιζε στα τοπικά ονομαζόταν Άρης Δυτικού και τα τελευταία 10 χρόνια ονομάζονται ΠΑΟΚ Δυτικού. Άλλαξε αφημί. Νίκο, σε λατρεύω, καλημέρα. Σε λατρεύω, καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Αλλά ο Ξαφιώτης ΠΑΟΞης είναι το τι κάνουν. Βγαίνουν, λένε ψέματα. Όχι, δεν έκανε πλάκα. Λένε ψέματα εκεί που τα ανέχονται. Ο Μάριος που είναι γατόνι τον έπιασε. Περιμένει κόσμο. 15 μηνύματα έχει στείλει ο Αλεξίλβερ. Παρακαλώ, ο Άλεξ Σίλβερ είναι. Έλα, καλημέρα. Γεια σου, παιδιά. Καλημερίζουμε, κύριο Κώστα, φίλαθλο τη ΑΕΚ, οπαδό του Πιερικού. Ετοιμάσου, ετοιμάσου, Κυριακή. Από την Κατερίνη. Από την Κατερίνη. Δηλαδή τη Θήβα του Βορρά. Συνεχίστε. Να μιλήσει. Δεν λες το δικό σου, μην μιλήσουμε. Η Θήβα του Βορρά έχει και θάλασσα και βουνό. Η Θήβα δεν έχει τίποτα. Το ξέρουμε, ρε Κυριακό. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Η πόλη, μέσα η πόλη. Η πόλη, είναι τρισάθλη. Ατυχές το παραδείγμα. 8 χιλιόμετρα είναι η θάλασσα από την πόλη. Μια ανάσα δρόμος. Να σε ρωτήσω κάτι, μήπως είδες την ταινία με το Ryan Gosling, ο πρώτος άνθρωπος? Ούτε και θα πάω. Μάλιστα. Δεν άκουσα καθόλου καλά λόγια. Θα πάω μάλλον απόψε. Θα πάω μάλλον απόψε. Και μέσα, τέλος πάντων. Θα πάω απόψε, άκουσε με λίγο. Να μην χάσεις με τίποτα. Δεν περίμενα να είσαι τόσο χαμηλών απαιτήσεων και χαμηλών προσδοκιών άτομο όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά. Όταν τον Ζάμπα τον αποκαλείς ο Βραζιλιάνος Άσος, τον Νεϊμάρ, για τον Νεϊμάρ τι πρέπει να πούμε? Μια χαψιά τον έχει ο Ζάμπα τον Νεϊμάρ, Κυριακό. Ρωτώ, τον οποίο ο Βαλεριάνος τον εξαφάνισε. Μα δεν κατάλαβες το πνεύμα μου. Είπα ο Βραζιλιάνος μάγος του ΠΑΟΚ στον Πατέ Μπορισόφ. Με δεξί μπακ το Ρίος που γλιστρούσε, αυτό είπα. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, Χρυσανθέ. Μάλιστα. Μ' ακούς? Ναι. Λοιπόν, άκουσα την απογευματινή εκπομπή σου για 20 λεπτά. Μάλιστα. Τόσο άντεξες. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Α, είσαι και ανώμαλος. Τι συνέχισες? Το γεγονός ότι διετέλεσες υπεύθυνος επικοινωνίας. Μάλιστα. Στην Μπάε Άρης, για μένα ήταν το δοκτορά επιμόρφωσης που πήρες. Για τους Αριανούς δεν ξέρω τι ήταν. Συγγνώμη, τώρα τον τρολάρεις κανονικά. Και ως εκ τούτου. Έχει σημασία. Και ως εκ τούτου, το μόνο το οποίο σαν μεγαλύτερος έχω να συμβουλέψω είναι με τους κανιβαλίζοντες οπαδούς να μην. Πες να μην μιλάς πάρα πολύ. Τι να τους κάνω, τους κλείνω. Διότι δεν μπορείς να τους αλλάξεις γνώμη. Α, ναι. Ωραία, πριν κλείσεις. Πριν κλείσεις. Άκουσε με τα λόγια σου. Άκουσε με λίγο. Μην χάσεις με τίποτα την ταινία Το σπίτι που έκτισε ο Τζακ. Την καινούρια του Last for Trier. Να τη δεις οπωσδήποτε. Άμα τη φέρει. Με Μπρούνο Γκάντς και Ματ Ντίλον. Και Ούμα Θέρμαν. Άμα τη φέρει εδώ. Φέρει. Το Last for Trier είναι γνωστός. Και μέγας προβοκάτορας. Ναι, ένα εισιτήριο για το Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ. Ναι, το δίνω εγώ στον Άλεξ Σίλβερ. Έχει στείλει 19 μηνύματα. Το ξέρω το παιδί, δεν σου. Όχι για εισιτήρια. Και γλυκά μαζί. Μηνύματα. Ναι, γλυκά τι να τα δώσει. Και γλυκά. Όχι, μαζί, όχι, μην του δίνει γλυκά. Τα γλυκά θα φάει η Δήμητρα. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζει. 18 λεπτά, παιδιά, να περιμένω. Έχει 19 ακροατές, τι να κάνουμε. Όχι 19 ακροατές. Από ένα λεπτό κάθε ακροατής. Αφού ο Κυρκός θα είναι από σταθερό, δεν μπορείτε να κάνετε προτεραιότητα τις κινητές γραμμές. Το ίδιο πράγμα είναι πλέον. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε. Η ίδια χρέωση. Ποιος το λέει ότι είναι το ίδιο πράγμα? Εσύ το λες. Εσύ το βασικά λέω. Αυτά που λες στον αθλητισμό, άμα σε ακούσουμε, ναι, θα έχουμε χάσει την μπάλα να πούμε. Α. Διότι λες ότι χαρίζουν στον ΠΑΟΚ πάλι γήπεδο, αντί να κοιτάξει να κάνει εσύ ένα καινούργιο γήπεδο. Δεν είπα ότι χαρίζουν στον ΠΑΟΚ γήπεδο. Είπε τα στρέμματα, κατάλαβα τι γίνεται. Είπα την δωρεά. Αυτό είπες ότι χαρίζουν. Κάθε φορά κάτι χαρίζουν στον ΠΑΟΚ. Όχι πρωτάθλημα. Δωρεά. Ούτε για πρωτάθλημα είπα εγώ. Ούτε για κύπελο είπα. Εμείς κατακτάμε, ναι, και εσύ κοιτάς τι κατακτάμε, ναι, εμείς, έτσι, αντί να κοιτάξεις τι θα κατακτήσεις εσύ. Ναι, έτσι, μπράβο. Να μου χαρίσουν και εμένα 30 στρέμματα. Στη νέα, ναι, του μπάρα, ναι, θα κατεβαίνουμε τρία σκαλιά και θα μπαίνουμε κατευθείαν στο γιο. Να κοιτάξει τι μπορείς να κατακτήσεις. Είναι πάρα πολύ, λοιπόν, ωραίος πολιτικός ο λόγος σου, αλλά η δωρεά από το κράτος 30 στρεμάτων δεν αλλάζει. Άχρηστα. Εντάξει, οκ, άχρηστα, οκ, αυτά τα λέω εσύ και τα πιστεύεις. Εγώ τα λέω. Άχρηστα πλακόστρωτα. Αυτά τα λέω εγώ. Άχρηστα πλακόστρωτα. Φίλε, τροπολογία είναι. Είναι τροπολογία στην Ελληνική Βουλή. Άχρηστα τροπολογία. Το μόνο σωστό που είπε ο Μάριος Γκόλουμ πριν, σε όλη την εκπομπή ένα πράγμα σωστό είπε σήμερα. Όταν είπε ο κύριος Κώστας ότι πήρε διδακτορικό από την ΠΑΕ Άρης,
ότι είπε ο Μάριος, πες μας ότι μας τρολάρεις. Ή τρολάρει, Μάρια, είναι η ανομαλία, ναι. Ναι, 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 ακριβώς. Μας τρολάρει κανονικά. Όντως. Λοιπόν, εκεί πήρε διδακτορικό στο κεμπελισμό. Τι σου λέει. Πού τι διδακτορικό. Κεμπελισμός Κώστα, ξέρεις τι είναι, για να μιλήσουμε σοβαρά. Όταν ένα πραγματικό γεγονός όπως η δωρεά των στρεμάτων. Τέρμα οι πλάκες. Τι λες ότι λέω, κάνω εγώ, λέω ψέματα. Αυτό είναι κεμπελισμός. Λοιπόν, θες η Ελληνική Βουλή μετροπολογία της. Άκου λίγο, μάθε να ακούς. Μάθε να ακούς. Όχι, εσύ θα περιμένεις. Εσύ θα περιμένεις. Με φωτογραφική. Χθες υπήρξε τροπολογία και σου χαρίσανε 30 στρέμματα. Γεγονός. Μαγιά σου. Μαγιά σου. Και εσένα στο ποδόσφαιρο. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Χάρισε λεφτά. Περίμενε λίγο. Περίμενε. Δεν μου χάρισε κανένα. Τίποτα λεφτά. Ποιο μου χάρισε λεφτά. Η ΕΡΤ. Είσαι καθυστερημένο. Τι καθυστερημένο. Εσένα τα χαρίζει στον μπάσκετ. Κράτος δεν είναι η ΕΡΤ. Στον μπάσκετ τα χαρίζει. Τα χαρίζει, ναι. Τώρα θα μιλάμε σοβαροί, θα λέμε πότε. Ότι. Είναι δωρεά του κράτου στον μπάσκετ 30 στρέμματα για να κάνει γήπεδο. Όχι να κάνει. Έχω γήπεδο. Για να κάνει νέο γήπεδο. Για να επεκτείνει το γήπεδο. Για να επεκτείνει το γήπεδο σου. Ναι. Είναι δωρεάν τόσο 30 θερμάτων. Ναι. Και βγαίνει αυτό και μου λέει ότι εγώ λέω ψέματα. Όχι, δεν λες ψέματα. Ευχαριστώ. Άνοιξε τον τώρα. Ωραία. Λοιπόν, Μαρία. Ναι, παλικάρι μου. Την είδε στη United χθες, αγόρι μου. Έτρεφε τα μάτια του. Ναι, την είδα όλη, ναι. Ξέρεις ότι εγώ είμαι United, θα έχουμε ξέρω, πει αυτά. Το ξέρω, για να μην φίλε, μπορείς να ευχαριστηθείς αυτό το πράγμα. Άντε ρε, αλλά είδες εσύ. Ποιος είπε ρε φίλε, όχι, αλλά χθες δεν είναι για να χάσει. Αυτό είναι United, φίλε. Εντάξει, ναι, αλλά δεν είχε να χάσει. Στο ημίχρονο έβλεπα τον Λίνεκερ μαζί με τον Φέρντιναντ και τον Πολ Σκόλς και ξέρεις τι λέγανε. Ναι, τα σχόλια ξέρω, ναι, ναι. Ότι αυτό που παίζει η United δεν είναι ποδόσφαιρο. Άντε, ναι, ναι, συμφωνώ. Εσύ συμφωνώ. Άσε με τώρα να πούμε. Γιατί τόσα χρόνια είναι κάτι άλλο πράγμα, ναι, συμφωνώ. Που καλύπτεις τον εγωιστή τον Μουρίνιο τώρα. Οι παίχτες δεν παίζουν γι' αυτόν, θέλουν να φύγει. Που ενοχλούν και που να φύγει που να τέτοιοι προπονητές ενοχλούν και την αισθητική του. Αλλά σου λέει αυτός, έχει τύχες με το μέρος του ρε φίλε. Κάτι μπορεί να πάρει, κατάλαβες. Δεν μπορώ να μένω εγώ χωρίς. Ωραία, επόμενη γραμμή. Οπότε σου λέει το δέχομαι, κατάλαβες. Επόμενη γραμμή, πάμε. Εκεί δεν εκπροσωπώντας τη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ, χαιρετίζω τη σημερινή πρωτοβουλία της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμένου, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς και όλων των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, για τη στήριξή τους στην νομοθετική ρύθμιση που είναι απαραίτητη για την κατασκευή του νέου γηπέδου της Τούμπας. Δημοκράτης Παπαδόπουλος, αντιπρόεδρος. Μπράβο. Πάμε στο επόμενο. Ο Δημοκράτης, το τελευταίο 1,5 χρόνο είναι άλλος άνθρωπος. Πού είναι, ρε Μαρία. Εκεί, λίγο πιο πάνω, εκεί κάπου. Τι. Πάμε, γράμμη καλημέρα. Τελευταία για αυτό το μισάωρο, μην καλείτε άλλη. Ναι, πάμε, Σωτήρη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Πάμε λιγάκι, όνομα και ομάδα. Καλημέρα, Κώστας. Κώστας, ο παδός του. Καλαμαριά. Άρης. Άρης. Πάμε, Κώστας, ακούμε, ναι, παλικάρι μου. Εντάξει, αρκετά κούρασε αυτό με το πλυντήριο αυτοκινήτων του ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, με το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Εντάξει, έχει κουράσει αρκετά. Ξέρουμε τι γίνεται, δεν χρειάζεται να μαλώνουμε, ας το πούμε. Όχι, δεν χρειάζεται να μαλώνουμε, αλλά είναι μια δωρεά και μου λέει δεν είναι δωρεά. Τι είναι. Και σένα, λες, σου χάρισε η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ που έκανε προχθές, 1,5 εκατομμύριο κόσμο το έβλεπε. Και πήρε ως... Παοξίδες, ναι! Έβλεπαν τον Άρη! Μπράβο, ναι. Μπράβο. Τον Άρη, ναι. Δεν έβλεπαν Άρης Πάοκ. Άρης Πάοκ. Έπεσε Άρης Πάοκ. Το πρωί, ρε φίλε, τον Πάοκ βλέπαν. Έχεις δίκιο. Ήταν Άρης Πάοκ. Έχω εγώ τα δικαιώματα. Ναι. Ωραία. Μπράβο. Τα πήρε η ΕΡΤ τα λεφτά της πίσω. Τα πήρε με το παραπάνω, ναι. Συνέχισε. Πάμε παρακάτω. Συνεχίζω. Γελά, φαντάζομαι. Νομίζω ότι ο Πάοκ δεν είναι τυχερός. Είναι λίγο ικανός. Φυσικά είναι και ικανός. Είναι και πολύ συγκεντρωμένος και πολύ συνεπής. Και καλή ομάδα. Και καλή ομάδα έχει. Αν βρείτε ανάλογη φάση να αποκρούει ο τερματοφύλακας την μπάλα με το καλάμι και η μπάλα να πάει στο μοναδικό σημείο του γηπέδου που υπάρχει παίκτης κάτω από τη σέντρα, ο Ουάρντα, και να βγαίνει αντεπίθεση για γκολ. Αν υπάρχει τέτοια άλλη φάση στο ποδόσφαιρο, εγώ δεν έχω ξαναδεί. Άντε, υπάρχουν. Πώς δεν έχει πρώτη φορά αυτό. Πώς έχω ξαναδεί. Και πολύ πρόσφατα. Και στην Αγγλία και στην Ελλάδα και με Ηρακλή πέρυσι το έχω δει. Από πέναλτι. Από το πέναλτι. Από το πέναλτι, ναι, εντάξει. Καλά, εντάξει, ναι. Έχει άστρο ο άλλος. Ότι έχει άστρο, έχει ο άλλος. Έχει άστρο, αυτό εντάξει. Έχει άστρο. Λοιπόν, Μάριος Κατηρακόπουλος εχθές έκανε ό,τι μπορούσε για να μας δείξει ότι είναι Λίβερπουλ και. Ο άνθρωπος δηλαδή και μετά το. Ο Γιουβέντους δεν είναι. Ναι, ήταν. Για μένα καλή παρουσία είσαι. Απλά, αν κάποιος δεν έχει δει το παιχνίδι. Ναι, αν δεν είχε δει το παιχνίδι, θα νόμιζε ότι η Γιουβέντους έχει μαζέψει. Εντάξει, έπαιξε αυτή τη μαζική άμυνα που είναι μανούλες αυτά. Η ομάδα είναι χάλια. Δεν είναι παίκτες για United αυτοί. Οι περισσότεροι, όχι όλοι. Ναι, όχι όλοι. Συγγνώμη, αλλά ο Σο.
ας πούμε από τον Βαλεριάνο, ποια ήταν διαφορά εχθές. Είδες καμία διαφορά από κάποιον Βαλεριάνο. Πιάνω το πνεύμα σου. Πιάνω το πνεύμα σου. Άλλοι δεν το πιάνουν και γελάνε. Άλλοι δεν το πιάνουν το πνεύμα και γελάνε. Πιάνω το πνεύμα σου, αλλά δεν μου λες. Δεν μου λες ποιος είναι πιο καλός. Ο Ρόμπερτσον της Λίβερπουλ Σκοτσέζος ή ο Σόου. Ο Ρόμπερτσον. Γιατί με αυτόν παίζει σήμερα η Λίβερπουλ, έτσι. Που θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Με αυτόν παίζει. Που θέλει, που θα το πάρει. Είναι καλύτερος ο Ρόμπερτσον. Αν είναι. Αν είναι. Είναι ένα κιλό. Δεν δικαιολογούνται αυτά τα χρήματα για τη United με αυτούς τους παίκτες. Καλά, κοίταξε τα χρήματα. Είναι και υπεραξίες, είναι ο καπιταλισμός. Κοψοχρονιά τον πήρε το Μπογκμπά, 100 εκατομμύρια έδωσε. Είναι ο καπιταλισμός στο ποδόσφαιρο. Δεν δικαιολογεί η προσωπικότητα του Μουρίνιο αυτή την ομάδα. Όχι η. Εδώ θα συμφωνήσω. Εδώ θα συμφωνήσω. Ξέρεις τι είναι. Είναι σαν να είναι ευνουχισμένο στον πάγκο αυτό. Είναι σαν να είναι στον πάγκο ευνουχισμένο αυτό. Θέλω άλλο πράγμα να προσφέρει. Είναι σας... Λοιπόν, πάμε στο μήνυμα του Άλεξ Σίλβερ που ήρθε σε 13 δόσεις. Παναγιώτη, βγάλε από εδώ το automatic. Βγάλε το automatic. Μπράβο, παλικάρι μου. Και ανέβασε το λίγο πάνω. Λίγο. Μπράβο, ρε σκύλε. Εκεί. 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 Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Λοιπόν, καλά είμαστε εκεί. Ωραία, ρε Παναγιώτη. Λοιπόν, ο Άλεξ Σίλβερ λέει τώρα: Άλεξ, το μήνυμά σου έχει έρθει σε περίπου 18 δόσεις. Ζητώ συγγνώμη, θα το παλέψω. Μεγάλωσα βλέποντας United. Χωρίς να την υποστηρίζω, τα λοιπά, αλλά θα βάζω τα με πλάνο σε με πάθος, με κατοχή μπάλας, με αυτοματισμούς, διαβασμό και για, μετά για τους παικταράδες που είχε σε όλες τις θέσεις. Θέλεις άμυνα, Φέρντιναν, Μπλαν, Νέβιλ. Κέντρο, Κιν, Γκίξ, Σκόλ. Επίθεση, Καντονά, Κόλ, Φανίστεροι. Και έχει καταντήσει ομάδα χωρίς πλάνο, φαντασία, αποδυτήρια οίκο ανοχής και από παίκτες. Ποιος Young, Show, Smalling, αδιάφορους Pogba και Λουκακού. Μόνο με Άγγλο coach και Άγγλους παίκτες θα θυμίσει λίγο την παλιά καλή Man United. Και όχι αυτές τις αηδίες που αποκαλούν Demek σύγχρονο ποδόσφαιρο η wannabe Barcelones. Παρένθεση, ξερνάω, κλείνει παρένθεση. Πάει τώρα στο ΑΕΚ Μπάγερν και λέει ο Άλεξ Σίλβερ. Η Μπάγερν μέχρι το 0-1 προσπαθούσε να βάλει γκολ αλλά PlayStation. Χωρίς εξτρέμ και κέντρο. Σωστό. Δώσε μπούλο τον Κόβατς. Πάρε πάλι τον παππού Χουπ. Καταλάβαμε ποιον λέει. Και δώσ' του τα κλειδιά να ξανακάνει γερμανική μηχανή την ομάδα. Αφού πρόλαβε το σύχαμα ο Πεπ να της αλλάξει το DNA. Συνεχίζει πιο πάνω αφού πρώτα στέλνει μήνυμα του Τριαντάφυλλος. Εισιτήριο ΠΑΟΚ, ωραία τα κόλλημα που φτιάξατε, περιμένω τώρα τα 40. Ο 845 είναι ο Θουβού που λέει: Εγώ αντιθέτως με τον Μάριο που πιστεύω ότι το κάνει για να πικάρει, δεν γουστάρω όταν τρέχει βρετανικό αίμα στην Ευρώπη. Χθες γούσταρα να εκεί πέρα κόβεται και πάμε πάλι στον Άλεξ Σίλβερ με πλάνο με κατοχή μπάρα με αυτοματισμούς και μετά τους παικταράδες. Παναγιώτη, κατέβα λίγο παλικάρι μου. Γιατί ξαναβγαίνουν πάλι. Εκεί καλά είσαι ρε Παναγιώτη, μπράβο ρε φίλε, ευχαριστώ. Η Μπάγκερ προσπαθούσε, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ λέει αντιθέτως με τον Μάριο που πιστεύω ότι το κάνει για να πικάρει, δεν γουστάρω όταν τρέχει βρετανικό αίμα στην Ευρώπη. Χθες γούσταρα, εννοείται Ερυθρός Αστέρας Λίβερπουλ, είμαι με τη Λίβερπουλ έτσι. Ουέ και αλίμον, αν σε Σέρβους και Βρετανούς, είμαι με τους Σέρβους, έλεος, είμαι Λίβερπουλ ξεκάθαρα. Χθες γούσταρα να καρφώσει τη Γιουβέντους του Ταμτάκου Πενάλντο, το που λένε μου ο Λουκ Σόου στο τέλος και να ισοφαρίσει. Τέλος πάντων, σήμερα λογικά πάει για νέο ρεκόρ η LFC, λογικά καμία 7 ή 8 καλημέρα λέει ο Θουβού. Πάλι ο Άλεξ Σίλβερ, ναι, το έχουμε διαβάσει. Απλά σου ξαναβγήκε το ίδιο μήνυμα επί 2, Άλεξ Σίλβερ. Τελευταίο μισάωρο μπαίνουμε, πάμε τελευταίο break. 2 εισιτήρια Άρης Ολυμπιακός στο μπάσκετ, 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως με ποιον ποδοσφαιριστή της Γιουβέντους, τώρα παίζει στη Γιουβέντους, μοιάζει εμετικά ο Βραζιλιάνος άσος του ΠΑΟΚ, λέω Ζαμπά. Άντε βάλτο, Αναστασία. Τι θα βάλει? Βάλτο, μάτια μου. Έχουμε αλλαγή στους ηχολήπτες. Ο Σωτήρης κουράστηκε, έφυγε, κάθιδρος. Και μένει τώρα η Αναστασία να κάνει τα μαγικά της. Και διάλεξε και ένα κομμάτι για να κλείσουμε. Καθώς τρέχουν διαγωνισμοί, χρωστάμε και μήνυμα Γιώργου Ιταλού. Όσοι οδηγείτε, προσδεθείτε, γιατί αλλιώς θα γαργαληθείτε. Το Believer έβαλε η Αναστασία από Imagine Dragons. Αυτή γενικά είναι καλή. Αυτό μόνο ξέρω, άντε και ένα κομμάτι ακόμη. Ναι.
Για βάλε λίγο, δώσε. Η Αναστασία είναι η σωστή ηχολήπτρια. Μεγάλη χιτού. Είναι χιτάκια η Αναστασία, έτσι. Λοιπόν, χιτάκια, δεν θέλει τα hit. Διαλέγει από τα group όλα τα hit. Καλά κάνει, γιατί είμαστε ειδικά εδώ σε αθλητικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, δύο εισιτήρια για το Άρης Ολυμπιακός. Μένουν ακόμη 11 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι πολλά το χρόνο αυτού του κόσμου για διεκδικήσεις. Δύο εισιτήρια Άρης Ολυμπιακός, πέντε εισιτήρια ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Δευτέρα βράδυ. Και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή ωρά στα Τότικον Express, αρκεί να απαντήσει σωστά. Ναι. Ωραία. Τα γράφω όμως. Πού τα γράφει, λαράκι μου. Πάρε ένα χαρτί, ρε. Δεν έχω, μόνο εσύ έχει χαρτιά. Και φυσικά το ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή ωρά στο Τότικον Express, ναι. Με ποιον ποδοσφαιριστή τη Γιουβέντους μοιάζει σε εμετικό βαθμό ο Βραζιλιάνος Μάγος. Μάγος στον Πάτε Μπορισόφ. Άσος του ΠΑΟΚ, Λεό Ζαμπά. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, η απάντησή σου ή Άρης ή ΠΑΟΚ και τα τρία, αποστολή στο 54526. Περιμένουν ήδη τρεις γραμμές, άρα να είστε περιεκτικοί, σύντομοι με ρυθμό και όχι κοινότοποι. Πάμε, καλημέρα. Κοινότοποι. Πάμε, ξύπνα φίλε, καλημέρα. Ναι, γεια σας. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Όνομα και ομάδα. Καλημέρα. Είμαι ο Γιάννης ο ΠΑΟΚ, πήρε και χθες από Ανατολικά. Α, ναι, Γιάννης από Μπότο. Ναι, ναι, πάμε, πάμε, Γιάννη, πάμε, ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να θίξω ένα άλλο ζήτημα που δεν πρόλαβα να το θίξω χθες. Ναι. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ γενικότερα. Για τη στάση τους όλο αυτό το διάστημα, πριν το ντέρμπι, μου απέδειξαν ότι πρωταθλητισμό κάνουν και αυτοί πέρα από την ομάδα μου. Ναι. Με ποιο τρόπο, δηλαδή ότι... δώσε ένα στίγμα. Δηλαδή, θα σου πω. Δεν κάνουν αλητίες, δεν προπαγανδίζουν, δεν χτίζουν στεγανά. Θα σου πω. Δηλαδή, στο ντέρμπι, αν γυρνούσαμε 10 χρόνια πίσω τους ίδιους δημοσιογράφους, χειρίστηκαν πολύ διαφορετικά ένα ΠΑΟΚάρης. Είναι και πιο όρημη τώρα. Δηλαδή ο Κόλκας ήταν τότε 15 ετών, τώρα είναι 25. Δεν είναι όρημη, το ίδιο. Δηλαδή, τι το ίδιο, βλέπεις τους δημοσιογράφους του Άρη, δεν άλλαξαν από τότε, ενώ οι δικοί μου άλλαξαν, καταλαβες. Βέβαια άλλαξαν. Άρα του Άρη είναι στο ίδιο χάλι. Φυσικά και άλλαξαν, φίλε. Και οι δημοσιογράφοι, και οι δημοσιογράφοι του Άρη θα αλλάξουν αν έχουν ένα πολυεκατομμυριούχο που στον πέμπτο του χρόνο, μετά από. Φυσιολογικό είναι. Φυσιολογικό είναι, προφανώς. Απλώς βλέπεις ότι πλέον ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός, ένας λόγος για τον οποίο έχει μεγαλώσει, ναι, έτσι, είναι το γεγονός ότι δεν μένει πλέον στο μικρό κόσμο της Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι, το είδα πέρσι όταν είχατε τη δύσκολη με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Γιάννη, θέλω να σε πάρω για διασκεδαστή στο βασίλειό μου. Άστους, χαχαλίζω, δεν πειράζει Γιάννη, δεν πειράζει. Σωστά, δεν ασχολήσω με τον Άρη όλο αυτό το διάστημα. Είναι ντέρμπι, είναι ντέρμπι, αλλά είναι πλέον ένα τοπικό ντέρμπι. Με την αγγλική έννοια του ντέρμπι, ναι. Εσύ λες λοιπόν, ότι τη νίκη στο Καραϊσκάκι, εσύ λες ότι νίκη στο Καραϊσκάκι, τη χάρηκες περισσότερο και ο ΠΑΟΞής ασχολήθηκε περισσότερο με τον Ολυμπιακό από ότι με τον Άρη. Ο Ολυμπιακός πάει να μου πάρει το πρωτάθλημα, γι' αυτό κατάλαβα. Ξεκάθαρα. Φίλε, πρέπει να ακούς μόνο Ερασπόρ. Ναι, εντάξει. Για ποιο λόγο? Γιατί μόνο εκεί το λένε αυτό. Όλοι οι ΠΑΟΞίδες. Όλοι οι ΠΑΟΞίδες ασχολούνται μόνο με τον Άρη. Με τίποτα άλλο. Άστος Γιάννη, δεν πειράζει. Είναι σαν να παίζει η Τσέλσι με την Άστον Βίλα, ρε παιδιά. Μια χαρά, ομαδάρα η Άστον Βίλα επί χρόνια κλάσσε ανώτερη από την Τσέλσι. Έχει παραπάνω πρωταθλήματα από την Τσέλσι κατά ένα, όπως έχει και ο Άρης. Κατά ένα, μπράβο, έτσι. Ναι, ναι. Υπάρχει μια διαφορά. Όχι, παιδιά, έχουμε άλλους τρεις, έτσι. Ναι. Υπάρχει μια διαφορά. Πάμε, Γιάννη, Γιάννη, sorry, κλείνουμε γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλημέρα, μην βγαίνετε, παιδιά, παρατρία. Μην βγαίνετε. Να βγαίνετε. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Νταλή, πάμε. Πάμε, Νταλή, ο παππούς του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο Παδόπουλε, καταρχήν, χθες στο μπάσκετ, φίλε, δεν ξέρω αν μας λέτε σφαγή, έτσι. Σφαγή, Πολλά φάουλ, είδα στο τέλος, ναι. Σφαγή. Τεράστια σφαγή, στο δεύτερο ημίχρονο κάποια στιγμή η βολή ήταν 17-0. Ναι. Απίστευτο. Πάμε τώρα στην μπάλα. Τώρα πάμε στην παλίτσα. Γιατί περιμένουμε και άλλοι δύο, Νταλή. Ναι, γρήγορα θα μιλήσω. Ναι. Μάρη, για σένα, η Γιουβέντους ήταν, φίλε, δύο κλάσεις ανώτερα από τη Μάντσεστερ. Διαφωνώ. Δεν έπαιξε αμυντικά, εγώ διαφωνώ με αυτό που καμία είπε. Κλάση. Απλά έχει αυτό το τη μαζική άμυνα την οργανωμένη που την κάνει τρομακτικά άνετη. Όχι, περίμενε. Με ενορχιστρωτή τον Κελίνη. Η μπάλα εξαφανιζόταν και εξαφανιζόταν όποτε θέλουν. Πού εξαφανιζόταν, μωρέ? Αυτό έγινε για 17-18 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Η Γιουβέντους είναι να το έχει και αυτό, αν είναι δυνατόν. Εντάξει. Λοιπόν, για μένα ο Ρονάλντο εννοείται ότι τους έχει ανεβάσει τρεις κλάτσες στον Μπονούτσι. Δεν υπάρχει. Αυτά πρέπει να βλέπονται, να τα βλέπουμε και να τα βλέπουμε. Δεν είναι αλήθεια. Τους ανέβασε ο Ρονάλντο. Δεν είναι για πολλά πράγματα. Δεν ξέρω τι φταίει. Ναι. Χρήσαφε. Ναι, ωραία, πάμε τώρα. Δεν υπάρχει δωρεά το στρεμμάτων, υπάρχει παραχώρηση. Έτσι. Τι? Έχει διαφορά. Υπάρχει παραχώρηση για 99 χρόνια, δεν υπάρχει δωρεά. Α, συγγνώμη. Όπως στο Καραϊσκάκι, στο Καραϊσκάκι, τι είναι, δωρεά ή παραχώρηση?
Παραχώρηση. Γιατί λέτε ότι είναι σκάνδαλο τότε? Ποιο είπε ότι είναι σκάνδαλο? Σωστά. Πλέον δεν λέτε ότι είναι σκάνδαλο. Έχει δίκιο. Όχι, έχει δίκιο ο Παπαδόπουλος. Το ανερό. Ποιο είπε ότι είναι σκάνδαλο? Σωστό. Μια παραχώρηση. Έλα, παππού. Ο Καραϊσκάκη φτιάχτηκε με λεφτά του ελληνικού δημοσίου. Εντάξει. Και παραχώρηση. Όπω το κρατικό τη Πηλέα εννοεί. Όπω το κρατικό τη Πηλέα. Το καρδιό τη Φιλέα υπήρχε οικόπεδο όμως. Ποιο οικόπεδο? Έξι στρέμματα είχε η δικά σου του Δεδέογλου και 37 πάλι σου στο δημοσίο. Μα έτσι πήγαινε την παροχή τότε. 37 του δημοσίου. Όλο χτίστηκε με λεφτά του ελληνικού δημοσίου. Σου πλήρωναν και τη ΔΕΗ, αλλά το Καραϊσκάκη. Είστε εκπληκτικοί. Ρε φίλε, πες, δεν κάνει κακό να πει. Το κράτος μου χάρισε, δεν κακό. Πες το αφού έγινε. Δαλή, δεν έγινε. Παλικάρι μου, δεν έγινε. Μάριε, τελειώνω. Μάριε, τελειώνω. Τα ωφέλη του ελληνικού δημοσίου είναι πολύ περισσότερα από το να κάνω. Από το κρατικό τη Πηλέα, από το κρατικό τη Πηλέα, τα ωφέλη του ελληνικού δημοσίου ποια είναι? Θα τα δει στο μέλλον. Τα ωφέλη του ελληνικού δημοσίου είναι πολύ περισσότερα που πήρε το πρωτογενέ κεφάλι του ΠΑΕΠΑΟ. Ωραία, έγινε. Έγινε, ωραία. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Κατάλαβε. Το Καραϊσκάκη είναι με τα χρήματα. Αλλά το δικό μου είναι ιδιόκτητο κλειστό. Έτσι, ωραία. Καλημέρα, φίλε. Πάμε, όνομα και ομάδα. Πάμε, φίλε. Επόμενη γραμμή. Τελευταία. Ξύπνα. Ούτε κι αυτό. Ναι, καλημέρα. Ναι. Έλα, πάμε, φίλε. Όνομα και ομάδα. Πάμε. Έλα, δευτερολογία από Ξάνθη, λοιπόν. Δευτερολογία δεν έχει. Δεν έχει δευτερολογία. Ο Γιώργο δεν είναι έτσι. Πάρε αύριο. Άντε, άστον ένα λεπτό. Άστον ένα λεπτό. Όχι, γεια σα. Να μην λέει, είπε και ψέματα. Γεια σα. Λοιπόν, δεν θέλω δευτερολογία. Τρεις φορές τον έχεις. Δευτερολογία στην εκπομπή, δεν θέλω. Θα πάρει αύριο, θα τον αφήσω όμως να μιλήσει. Γιατί, να λέει ψέματα? Δεν λέει ψέματα, ήθελα να διευκρινίσει κάποια πράγματα. Έχω συγγενείς από το δυτικό, αλλά δεν ξέρω που είναι. Σιγά το ψέμα, λες και είπε το κρατικό. Όχι, είναι η προπαγάνδα ότι και καλά τα πανό ήταν από το δυτικό και μου το είπαν συγγενείς. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα και σας. Όνομα και ομάδα, φίλε. Παναγιώτης ΠΑΟΚ. Ο εξαιρετικός φίλος του ΠΑΟΚ να μιλήσει. Ορίστε, Παναγιώτη. Πάμε, Παναγιώτη. Να μιλήσω και εγώ για αυτό το θέμα της δωρεάς των 30 στρεμάτων που έθεσε ο συνομιλητής σας πριν. Μάλιστα. Είναι εντελώς διαφορετικό να λέμε έγινε δωρεά 30 στρεμάτων και εντελώς διαφορετικό να λέμε παραχωρήθηκε δωρεάν η χρήση 30 στρεμάτων. Μπορεί και οι δύο φράσεις να έχουν μέσα τη λέξη δωρεάν, αλλά αυτό είναι εντελώς διαφορετικό. Καταλαβαίνετε? Άρα στέκεσαι στη διατύπωση, ο Χρήστανθος στέκεται στην ουσία του πράγματος. Για 99 χρόνια, όταν για 99 χρόνια, μισό λεπτό, περίμενε λίγο. Ούτε ένας αιώνας, τι. Μετά τα 99 χρόνια, δηλαδή θες να μου πεις θα τα πάρουμε πίσω? Δεν γνωρίζει τι θέλει να κάνει προπαγάνδα. Ένα από τα δύο. Αλλά αν θέλει, αν κάποιος δεν γνωρίζει, τώρα πλέον που το μαθαίνει, δεν επιτρέπεται ποτέ να το ξεχρησιμοποιήσει έτσι. Παναγιώτη, είσαι νομικός? Όχι. Ναι. Ωραία, για πες λοιπόν, η προπαγάνδα ποια είναι? Η προπαγάνδα είναι να λέμε ότι δωρίστηκαν 30 στρέμματα για να χτίσει... Για τα επόμενα 99 χρόνια δωρίστηκαν? Όχι. Τι όχι? Αυτό λέω, δεν είναι... Δεν δωρίστηκαν για τα επόμενα... Δεν παραχωρήθηκαν, δωρίστηκαν για 99 χρόνια. Μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Ακούστε λίγο. Είσαι νομικός τώρα, δεν είναι δικαστήριο εδώ. Μπορούμε να απαντάμε και να ρωτάμε. Πώς λες, ο Μάρτης δικό σου? Ρωτάω λοιπόν. Μπορείτε κύριε Μάρτης να απαντήσετε. Νομίζω για 99 χρόνια τα κάνεις ό,τι θες. Νομίζω ότι εποφθαλμιά στη θέση των νομικών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι. Για 99, άρα για 99, έχετε μυριστεί όλοι. Άρα για 99 χρόνια είναι χαρισμένα σε σένα. Για 99 χρόνια, λάθος. Σωστά. Λάθος. Δεν μεταβιβάζεται, για να το πω με μια κουβέντα. Εγώ δεν είπα μεταβίβαση. Άστε να μιλήσει λίγο. Μεταβιβάζεται η χρήση. Η νομή. Η χρήση. Περίμενε, η νομή. Η νομή, όχι. Ναι. Πού το ξέρεις? Ναι, μετέ αυτός που είναι κύριος. Πού το ξέρεις? Κύριος εξακολουθεί να είναι το δημόσιο. Στο κρατικό της Πηλέας η νομή μεταβιβάστηκε στον ΠΑΟΚ. Ναι, τώρα αυτό επίσης είναι πετάμε την μπάλα στην εξέδρα και να ξεφύγουμε από ένα. Δεν απαντάς όμως, μεταβιβάστηκε η νομή και η χρήση. Άλλη περίπτωση όμως χρησιμοποιείς. Τώρα μιλάμε για την Τούμπα, ρε Τσαλτίδη. Σου μιλάει για την Τούμπα. Σήμερα που ήρθα όμως. Μεταβιβάστηκε. Μιλάμε για το θέμα αυτό. Δεν απαντάς, η νομή και η χρήση μεταβιβάστηκε στην Πηλέα. Αυτό τι σημαίνει? Δεν γνωρίζω. Περίμενε. Για την Πηλέα. Γνωρίζω για την Τούμπα. Αν θέλετε να μιλήσετε για την μεταβιβάστηκε. Αν θέλετε για περίμενε, τόμα, έχει θέμα, θέλετε. Έχει θέμα εδώ. Αρχικά η σύμβαση τι έλεγε για εκεί? Είχε τη νομή και τη χρήση. Στην πρώτη τέτοια λοιπόν έλεγε ακριβώς το ίδιο που λέει και αυτή. Έτσι. Στην Πηλέα.
Και μετά, αφού πρώτα είχε τη δωρεά για τα 99 χρόνια, λοιπόν, αυτή, προσθέθηκε. Αυτή είναι η γνωστή τακτική. Εγώ η τακτική της αλήθειας είναι. Η τακτική της αλήθειας. Για το γήπεδο της Τούμπας, ναι, δεν δωρίστηκε τίποτα. Και τα δύο, και τα δύο δωρίζονται στον ερασιτέχνη. Παραχωρούνται, αυτό σου λέει. Παναγιώτη. Παραχωρείται η χρήση. Παναγιώτη. Όταν θα γκρεμίσει το γήπεδο, το πάρουν πίσω. Θα το πάρουν πίσω. Θα το δώσετε πίσω. Παναγιώτη. Παναγιώτη. Νομίζω ότι τιμάς το επάγγελμά σου. Τιμάς το επάγγελμά σου. Με το μανδύα μιας νομικής επίφασης, πας να μας βγάλεις από την ουσία. Όχι, δεν είναι η ουσία, είναι αυτό που λέει. Με το μανδύα μιας νομικής επίφασης, πας να μας βγάλεις από την ουσία. Είναι τεράστια διαφορά η χρήση με την κυριότητα. Δεν θέλω να το καταλάβουνε. Περίμενε. Παναγιώτη, δεν θέλω να το καταλάβουν. Φυσικά, ξέρεις γιατί, Παναγιώτη. Ξέρεις γιατί είναι τεράστια διαφορά. Γιατί στον Άρη έχει παραχωρηθεί η χρήση του Αλεξανδρίου, ναι, ενώ στον ΠΑΟΚ η νομή και η χρήση του κρατικού της Πηλαίας. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Εύνοια σας. Ιδιόκτητο. Αυτή είναι. Ιδιόκτητο. Και το λες ιδιόκτητο. Ιδιόκτητο. Και το λες ιδιόκτητο γιατί έχεις και την νομή. Και θα το λέω όπως θέλω. Ακριβώς, Παναγιώτη. Ιδιόκτητο. Να βγαίνετε πιο συχνά, ναι, να βγαίνετε πιο συχνά για να καταλαβαίνετε. Ιδιόκτητη του μπάρα. Πόσο ευνοείστε. Ιδιόκτητη Πηλαία. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορείς να το χωνέψεις τώρα. Ωραία. Παιδιά, μην καλείτε άλλοι, εννοείται. Κλείσαμε. Όπως είναι η ιδιόκτητη και η βασιλική, ρε, τι να την πιω, ρε φίλε. Πάμε χορηγού στα γρήγορα. Χορηγή, ρε φίλε. Πάμε παλικάρι. Δεύτερη ώρα εκπομπή. Βασιλική. Γιατί έχουμε και δύο μηνύματα, Γιώργο. Βασιλική Ρετσίνα από τη Μεσημβρία είναι ποιητική. Τηλέφωνο επικοινωνία 2310713981. Χικ. Μαζί μα και η Ρούμεν Κόλε στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκη έκλεισε η φωνή μου ενώ την είχα φτιάξει. 719-229 οι κορυφαίε κόλε, κυρίε και κύριοι. Θα πάρει Ρούμεν. Θα μπει στο room.gr και θα τα βρει όλα για το σπίτι σου. Λέω πολύ γρήγορα του νικητέ, Μάριε. Άλλο χαρίζω τη θέση μου εδώ στο Λίμπερο και άλλο την παραχωρώ για δύο χρόνια. Σωστό, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, όλοι κατάλαβαν τι έγινε. Λοιπόν, Άρης Ολυμπιακός, Χαρούπας Φιλότας και Μαζαράκης Γιώργος. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Μαντικά, Ειρήνη. Καφαντάρης Στέλιος, Σαββίδης Τριαντάφυλλος, Αθανασιάδης Κωνσταντίνος και Βαγιόπουλος Βασίλης. Τελευταία μηνύματα από Γιώργο Ιταλό. Στην φυλακή οδηγείται ο Γιάννος Απαντονίου, ραγδαία επιδείνωση της υγείας του προβλέπει το πάμε στίχημα. Και ένα ακόμη μηνυματάκι από Γιώργο Ιταλό που λέει ότι στον Άλιμο κυκλοφορεί μια πολύ επικίνδυνη ασθένεια. Αν την κολλήσεις, αλίμονό σου.